Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα ερώτημα ετοιμαζόταν. Ένα ερώτημα στον κύριο Παρακαλώ. Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Μητρόπουλε, καταλαβαίνω ότι έχουμε κάποιες ουσιαστικές και ιδεολογικές διαφωνίες σχετικά με το ρόλο του κράτους, το μέγεθός του, το κόστος του, και αυτές είναι σεβαστές. Γνωρίζετε όμως ότι δεν είναι όλες οι παρεμβάσεις τις οποίες εισηγείται το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρεμβάσεις οι οποίες επιβάλλονται από την Τρόικα και από τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κύριε Χατζηνικολάου, με νομοσχέδιο το οποίο φέραμε στη Βουλή πριν από 1,5 μήνα, καταργήσαμε μία ελληνική ιδιαιτερότητα. Ποια ήταν αυτή? Να παίρνουν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, όσοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 6 μέρες παραπάνω άδεια, μόνο και μόνο γιατί χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτή η παρέμβαση είναι μια παρέμβαση μεσαίας εμβέλειας. Δεν αναφέρονταν σε κανένα μνημόνιο. Δεν την ψηφίσατε, κύριε Μητρόπουλε, ως κόμμα. Όχι εσείς προσωπικά, το λέω σε εσάς, γιατί εκφράζετε το ΣΥΡΙΖΑ. Και αναρωτιέμαι ποιος ήταν ο λόγος και γιατί επιτέλους δεν μπορούμε, και το λέω αυτό με όλη την καλή διάθεση που πάντα διακατέχει τις συζητήσεις μας, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε επιτέλους ένα κοινό τόπο σε μια σειρά από αυτονόητες παρεμβάσεις που θα μπορούν να κάνουν τη δημόσια διοίκηση καλύτερη. Γιατί πρέπει να λέμε όχι σε όλα, γιατί πρέπει μονίμως να κλείνουμε το μάτι σε προνόμια τα οποία ανήκουν σε μια άλλη εποχή? Στη στάση μας για την... Επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ, εγώ κοίταζα τον κύριο Υπουργό για να του πω ότι καλή άδεια των 6 ημερών. Απ' την άλλη, σας είχαν ξεφύγει οι οργανισμοί ολόκληροι, όχι προσωπικά, στην κυβέρνηση, οι οποίοι ήταν εκτός μισθολογίου. Μεγάλοι οργανισμοί. Επί του ειδικού αυτού θέματος, κύριε Μητρόπουλε. Και ξαναμπαίνουν με μεγάλη ταχύτητα. Πράγματι, σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Ζηγόλο. Είναι σωστό. Επί του ειδικού θέματος ηλεκτρονικής άδειας τα συζητήσαμε στη Βουλή. Σας είπαμε με σεμνότητα και συνέπεια ότι παρανομείται, διότι παραβιάζεται κοινοτική οδηγία την οποία έχουμε ενσωματώσει. Αλλά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, την τελευταία στιγμή σας λέω ότι είναι αδιέξοδη πολιτική για τη δημόσια διοίκηση. Οι σχολικοί φύλακες, οι καθαρίστριες που θα βγουν και δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, οι υπάλληλοι των ΤΕΟ ή των οργανισμών που πρόκειται να καταργήσετε, δεν οδηγεί πουθενά. Με μία απάντηση, επειδή αναρωτήθηκε τρεις φορές ο κύριος Χατζηνικολάου, με μία απάντηση που μας έχει δώσει ο κύριος Σταϊκούρας προχτές, ό,τι ωφελήθηκε, κύριε Χατζηνικολάου, σε περικοπές και ακροτηριασμούς στο δημόσιο ήταν περίπου 4,5 δις. Για ό,τι συνέβη μέχρι τώρα, υπ' αυτήν την έννοια, πρέπει, επειδή είναι νέος πολιτικός και ξέρει το επίπεδο του διαλόγου που κάνουμε και στη Βουλή, δεν πρέπει να συνεχίσουμε τους τυφλούς ακροτηριασμούς, να πετάμε τους Έλληνες σαν μπάζα απολυμμένους, χωρίς προοπτική απόλυσης. Πρέπει να ορθώσουμε πατριωτικό ανάστημα στους δανειστές και να τους πούμε... Ωραία, κύριε Μητρόπουλε, όλα τελειώσω. Αυτά είναι ωραία, αλλά και αν είναι 4,5, που εγώ το αμφισβητώ, είναι πολύ παραπάνω. Να πω και νούμερα. Και αν είναι 4,5, οφείλετε να πείτε αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια, εφόσον επαναπροσλάβετε τον κόσμο, αποκαταστήσετε τους μισθούς, από πού θα τα βρείτε? Δεν πέφτουν λεφτά από τον ουρανό. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το καταλάβετε επιτέλους. Ξέρετε τη συνέπειά μου και την ειλικρίνειά μου στην επίκληση εγγράφων. Σταϊκούρας υπογράφει, κύριε Χατζηνικολάου, από 18.548 το 9, 13.780 σήμερα. Υπό αυτήν την έννοια, τι θέλω να πω και τελειώνω. Δεν οδηγεί πουθενά. Και λίγο είναι αυτό. Λίγο είναι. Μα όχι, μα δεν είναι. Είναι λίγο, είναι πολύ. Μα θα πετυχαίναμε πρωτογενές πλεόνασμα εάν δεν υπήρχε αυτή η επώδυνη περικοπή. Δεν απαντάω σε ποσοτικά. Απαντάω πόσο ήταν. Αυτό ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου. Τι θέλω να πω και τελειώνω. Άρα υπήρχε σημαντικό όφελος. Πείτε το λοιπόν, ότι από αυτή την επώδυνη διαδικασία, κύριε Μητρόπουλε, υπήρχε σημαντικό όφελος. Κύριε Μητσοτάκη, είναι τυφλή η πολιτική ακροτηριασμού του ελληνικού κράτους. Πρέπει πατριωτικά να πούμε στους δανειστές, εκεί που σας επισκέπτονται στο Υπουργείο,
Κύριοι, δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλες απολύσεις. Δεν μπορούν οι καθαρίστρες στα 50 τους να πετάγονται στον δρόμο. Δεν μπορούν οι σχολικοί φύλακες, δεν μπορούν οι υπάλληλοι του ΤΕΟ. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή επαναλαμβάνω, είσαστε νέος, είσαστε σύγχρονος άνθρωπος. Ορθώστατε πατριωτικό ανάστημα. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η πολιτική, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μου απαντήσατε όμως, και λυπάμαι γι' αυτό, δεν μου απαντήσατε, κύριε Μητρόπουλε, πόσους και ποιους θα επαναπροσλάβετε, αν αύριο γίνεται κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, τι θα κάνετε με τους σχολικούς φύλακες? Απαντώ. Τι θα κάνετε, θα τους επαναπροσλάβετε όλους? Απαντώ. Το είπε και ο πρόεδρός μας. Θα ανασχέσουμε όποια άλλη απόλυση και θα αποκαταστήσουμε. Αυτό είναι για το μέλλον. Αυτό είναι για το μέλλον. Ναι, και θα αποκαταστήσουμε. Σε αυτό δεσμεύτηκε και ο ίδιος, είχα πάει και εγώ στις καθαρίστρες, σε όσους και όσες απολύθηκαν με τους μνημονιακούς εφαρμοστικούς νόμους, χάσανε τη δουλειά τους. Βάζετε μέσα σε αυτούς. Τους. Λυπάμαι που σας πιέζω και είμαι συγκεκριμένος. Βάζετε σε αυτούς και τους 100.000 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Μα βλέπετε ότι όχι, δεν πιέζουμε. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. 100.000 περίπου συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν ανανεώθηκαν. Βάζετε και αυτούς μέσα? Δεν μπορεί. Δεν πείτε μπορεί, μου ένα ναι ή ένα όχι. Δεν ρωτάω πολλά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της αριστεράς να μη στηριχθεί στο κράτος. Ωραία, άρα μέσα και αυτή. Κύριε Χατζηνικολάου, τα λέω καλά, τα κατάλαβα καλά. Μια μέσα στιγμή, και ορισμένου χρόνου. Να τελειώσω. Δεν μπορεί η κυβέρνηση της αριστεράς που θα κληρονομήσει 1,5 εκατομμύριο νέους και νέες απολυμένους. Να τους βάλουμε όλους στο δημόσιο δηλαδή. Να κάνουμε τα ίδια, κύριε Μητρόπουλε. Να κάνουμε τα ίδια τα οποία οδήγησαν τη χώρα σε χωροκοπία. Να βλέπουμε μονίμως το δημόσιο ως τον εργοδότη της τελευταίας ευκαιρίας. Αυτό λέτε. Να τελειώσω. Ότι αφού δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, να πάμε να τους βάλουμε στο δημόσιο. Μα αυτό ακούω. Να το διευκρινίσω θέλω. Δεν μπορεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Καλά αυτά περί προοδευτικής. Όλοι προοδευτικοί είμαστε, κύριε Μητρόπουλε. Όλοι προοδευτικοί είμαστε. Όλη την ίδια ευαισθησία έχουμε. Απλά αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι αυτά τα σφάλματα τα οποία οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, να μεγαλώνουμε το δημόσιο, να βολεύουμε κολλητούς και φίλους στο δημόσιο όπως γινόταν 30 χρόνια τώρα, δεν μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Και εσείς τι έρχεστε και λέτε? Λέτε βεβαίως, πολύ καλά, τα δύο κόμματα εξουσίας έχουν την ευθύνη τους, παίρνουν αποστάσεις. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να κάνουμε τα ίδια που εσείς κάνατε τόσα χρόνια. Αυτό ακούω εγώ. Θα πω κάτι που δεν είναι μέλημα της αριστεράς. Πρέπει να είναι δεν και δικό. Δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό αυτό, κύριε Μητρόπουλε. Πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα. Το να κοιτάμε μέλημα μπροστά ή να κοιτάμε πίσω. Αφήστε με να τελειώσω. Πρέπει να είναι και δικό σας μέλημα. Δεν μπορεί, λέω, μια κυβέρνηση σε γενικευμένη κατάρρευση να μην χρησιμοποιήσει το κράτος που θα είναι ευέλικτο, θα είναι κράτος που θα στηρίζεται τεχνοκρατικά, που θα είναι κράτος οικονομικής ανόρθωσης, αλλά και στήριξης της απασχόλησης. Αυτό είναι το μέλημά μας, αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θα πείσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Θα επιστρέψουμε δηλαδή, κύριε Μητρόπουλε, στις πρακτικές εκείνες που χρεοκόπησαν τη χώρα. Γιατί χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Μητρόπουλε? Γιατί χρεοκόπησε η χώρα? Χρεοκόπησε ή δεν χρεοκόπησε. Αφήστε με να τελειώσω. Χρεοκόπησε ή δεν χρεοκόπησε η χώρα, κύριε Μητρόπουλε, από το δημόσιο πρωτίστως? Ναι ή όχι. Πείτε μου ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί χρεοκόπησαμε? Από τους μισθούς των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Χρεοκόπησε από το μέγεθος του δημοσίου, το οποίο είναι ένα γινόμενο του αριθμού των υπαλλήλων και των μισθών τους. Από αυτό χρεοκόπησε, κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Μητσοτάκη. Με νύχια και με δόντια καταφέραμε, μετά από φοβερές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, να καταφέρουμε να είμαστε στο σημείο να έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Και εσείς έρχεστε και λέτε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, να κλωτσίσουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρίσουμε πίσω σε πρακτικές οι οποίες δοκιμάστηκαν πρόσφατα και απέτυχαν ικτρά. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα, κύριε Μητρόπουλε, για ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα η οποία θα τροφοδοτείται από το δημόσιο. Η ανάπτυξη θα έρθει από τον ιδιωτικό τομέα, από επενδύσεις. Το δημόσιο θα παρέχει τις υπηρεσίες του όσο το δυνατόν πιο καλά, αλλά δεν είναι εργοδότης της τελευταίας ευκαιρίας. Η χώρα χρεοκόπησε κυρίως από τη φοροδιαφυγή του μεγάλου πλούτου, από τα μεγάλα σκάνδαλα, από τη σπατάλη στο δημόσιο και πολύ λιγότερο από τις μισθολογικές δαπάνες του δημοσίου.
Θέλω στο σημείο αυτό. Νικολάου, μια κουβέντα μπορώ να πω πριν. Πείτε την, σας παρακαλώ, γιατί αδικό ήδη τους συμπολίτες μας και δεν θα το συνεχίσω αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πείτε την, μια κουβέντα μόνο. Ένα σχόλιο πραγματικά, γιατί ο κύριος Υπουργός θα αδικεί τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας ότι η νομιμότητα στο δημόσιο ισχύει μετά τον ΑΣΕΠ και όλες οι άλλες κατηγορίες που νόμιμα προσληφθήκαν αδικούνται με τα μόρια. Τώρα εδώ μου έχουν πει επίσης, αλλά φαντάζομαι θα το ακούσουμε και από τους συμπολίτες μας, και για την οκταετία σε σχέση με τα πτυχία. Βεβαίως. Ναι, άλλη μια αδικία, κύριε Χατζηνικολάου, το και γι' αυτό αν είχαμε τον χρόνο. Και αυτό αν είχαμε τον χρόνο, θα έλεγα. Αλλά επειδή ο κύριος Υπουργός, είχαμε και τη διένεξή μας, κύριε Υπουργέ, στη Βουλή με το νομοσχέδιο που καταθέσατε και δεν ήταν πραγματικά μνημονιακή. Υποχρεώσω να σας θυμίσω. Να σας θυμίσω εκεί ότι ήταν πραγματικά οι άδειες αυτές που δίνατε ήταν για την υγιεινή και ασφάλεια, ήταν κοινοτική οδηγία. Δεύτερο, αυτό που κάνατε, ενώ θέλετε επιμορφωμένο προσωπικό, κόψατε τις άδειες τις εκπαιδευτικές για όλο το δημόσιο τομέα. Τις σπουδαστικές τις έκανε μισές. Και τρίτον και πιο κύριο, δεν ξέρω πραγματικά αν στο Υπουργείο σας έχετε τόσους πολλούς γιατρούς, μειώσατε τις αναρρωτικές άδειες στο δημόσιο τομέα. Μειώσαμε τις αναρρωτικές άδειες, κύριε Πρόεδρε. 4 μέρες από τη σημαία, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, από τη σημαία. Μιλάτε για τις αναρρωτικές, κύριε Υπουργέ. Αφήστε, κύριε Πρόεδρε. 4 μέρες από τη σημαία. Και τις κάναμε 2. Αυτές καλά αυτό κάναμε. Και τις κάνατε αυτό και κάναμε. Να τις κάνετε, αυτό κάναμε. Μιλάμε για τις αναρρωτικές άδειες. Καμία άλλη μείωση δεν έγινε. Πρέπει να μειώσουμε τις άδειες από τη σημαία. 4 ήταν. Κύριε Υπουργέ, από τη σημαία όλες να τις μειώσουμε. 4 ήταν από τη σημαία και τις κάναμε 2. Μηδέν να τις κάνετε, κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Μηδέν να τις κάνετε. Να τις κάνω 0 τώρα. Πάντως υπάρχουν σοβαρότερα θέματα. Αυτές από τη σημαία τις κάνετε 0. Να επαναφέρετε όμως εκπαιδευτικές άδειες. Όπως για παράδειγμα υπάρχει το θέμα των δικαστικών αποφάσεων που δεν εφαρμόζονται. Έχω δεκάδες διαμαρτυρίες από ανθρώπους που τους αποκαθιστά το Συμβούλιο της Επικρατείας και το κράτος μας δεν εφαρμόζει. Και δεν μιλώ μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς ρυθμίζουμε αυτές τις εκκρεμότητες σιγά σιγά, κύριε Υπουργέ. Τελεσίδικες αποφάσεις, να το διευκρινίσω αυτό, ρυθμίζονται από το Υπουργείο μας. Υπάρχουν πολλές που δεν έχουν υπογραφεί τελεσίδικες, ακόμη. Τελεσίδικες ενώ... αποφάσεις είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωση. Και το γνωρίζει και ο κ. Μητρόπουλος ότι τελεσίδικες αποφάσεις ρυθμίζονται από το Υπουργείο. Σε αυτό δεν υπάρχει μεγάλη ένσταση, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες καθυστερούν να υπογραφούν. Και δεν εφαρμόζονται. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, αν τα θέλετε. Θα σας τα δώσω. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη σας Μητρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΗ. Να είστε καλά, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ και πολύ. Και στον Υπουργό. Καληνύχτα. Μεταφέρομαι στους συμπολίτες μας. Νομίζω κάναμε ένα πρώτο καλό γύρο συζήτηση. Έλατε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Μάλιστα. Λέγομαι Τσαγκάρη Σπύρος. Είμαι γιατρός του ΕΟΠΗ στο ΤΕΟΣ ΙΚΑ Γλυφάδας. Σε συνέχεια ενός σχολείου που κάναμε για το Γενικό Λογιστήριο, στο διάλειμμα πήρα το θάρρος στον κύριο Υπουργό, συνεχίζω με ένα λογαριασμό. Μου επιτρέψτε να το διαβάσω για την οικονομία του χρόνου. Αφού λόγω κρίσης κλείνετε τις περισσότερες μονάδες υγείας ΕΟΠΗ, θα έχετε μεγάλη οικονομία, κύριε Υπουργέ, από νίκια, νοσοκόμες και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Αν κρατήσετε τους ιατρούς ειδικοτήτων με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις, ωράριο και μισθό, στα ιατρεία τους, όπως εδώ και χρόνια είναι οι οικογενειακοί γιατροί, ο κόσμος θα έχει καλύτερη περίθαλψη με πολύ λιγότερα έξοδα από ό,τι με τα σχέδιά σας, που μας βάζουν σε διαθεσιμότητα χειρότερη και από απόλυση. Αυτό μπορώ να το εξηγήσω αν υπάρξει χρόνος αργότερα. Καλύτερη περίθαλψη από αύριο κιόλας, γιατί θα έχουν όλοι στη γειτονιά τους δωρεάν τον ειδικευμένο γιατρό που εμπιστεύονται εδώ και χρόνια, που θα βρίσκουν 5,5 ώρες την ημέρα χωρίς να πληρώνουν τα πενταψήφια. Με την άνεση και τον εξοπλισμό του ιδιωτικού ιατρίου, χωρίς το άγχος του πλαφών των συμβεβλημένων όλο το χρόνο, αφού άδειες παίρνουμε να αλλάξει. Λιγότερα έξοδα, γιατί ο κάθε συμβεβλημένος αστοιχίζει με το πλαφόν των 200 επισκέψεων το μήνα 2.000 ευρώ, ενώ εμάς ο μισθός μας είναι 1.700 μεικτά, 1.200 καθαρά προφόρων, χωρίς πλαφόν επισκέψεων. Γιατί όχι, κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε μόνο νούμερα απολύσεων για την Τρόικα και τίποτα άλλο? Όπως με προσγειώνει ο 14χρονος γιος μου? Επειδή μας θέλετε σε διαρκή ομοιρία με συμβάσεις και πλατείες κλαθμόνος? Ή και για τους δύο αυτούς λόγους? Μετά τη σημερινή έκκληση του Πρωθυπουργού για συνέχιση του διαλόγου μεταξύ απεργών, ιατρών, ΕΟΠΗ και κυβέρνησης, θα εξετάσετε την πρότασή μου? Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούω συγκινημένο. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Θα ήθελα καταρχάς να προσδιορίσω ποια είναι τα όρια
της αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε αυτήν την άσκηση αξιολόγησης του ΕΟΠΗ, η οποία έγινε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και τον πρώτο ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Πράγματι, έγινε τους τελευταίους δύο μήνες μία αξιολόγηση του ΕΟΠΗ, η οποία κατέληξε σε ένα βασικό συμπέρασμα, κύριε Χατζηνικολάου, και το συμπέρασμα αυτό ήταν ότι ο ΕΟΠΗ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αγοραστής και πάροχος υπηρεσιών υγείας. Διότι για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα καινούριο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας που τόσο ανάγκη έχει η χώρα, θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση ως προς την παροχή ακριβώς υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αξιολογήθηκε λοιπόν ο ΕΟΠΗ και κατέληξε, έχω μάλιστα εδώ πέρα και την μελέτη της αξιολόγησης, είναι ένας τόμος και αυτός αντίστοιχος με αυτόν που σας έδειξα πριν, απλά πάλι για να μην επαναλαμβάνουμε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται χωρίς κάποια ουσιαστική και συστηματική μελέτη. Κατέληξε λοιπόν ότι ο ΕΟΠΗ πρέπει να παραμείνει αγοραστής, οι γιατροί του ΕΟΠΗ να μπουν σε διαθεσιμότητα και να αξιολογηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν στο καινούριο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η μορφή των εργασιακών σχέσεων που θα έχετε σε αυτό το καινούριο σχήμα δεν είναι πρωτίστως αρμοδιότητα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Υπάρχει μια πρόταση να είστε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Είναι μια πρόταση, η οποία έχει πέσει στο τραπέζι και συζητείται. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Αλλά σε καμία περίπτωση η μεταρρύθμιση αυτή δεν έχει σκοπό να βρούμε νούμερα. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία γίνεται για να μπορέσει επιτέλους η χώρα να αποκτήσει αυτό το οποίο έχει κάθε σοβαρή και οργανωμένη χώρα, ένα σύστημα δηλαδή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου κάθε πολίτης θα έχει τελικά τον οικογενειακό του γιατρό, στον οποίο θα πηγαίνει ως πρώτο σημείο επαφής, για να μην συνοστίζονται οι πολίτες, όπως πολύ καλά ξέρετε, για ψήλου πείδημα στα νοσοκομεία. Αυτός είναι ο σκοπός της μεταρρύθμισης. Θα προκύψουν γιατροί και προσωπικό στην διαθεσιμότητα, αλλά αυτή η δουλειά δεν γίνεται για τη διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα είναι ένα εργαλείο για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Και ο τελικός στόχος, και γι' αυτό θα κριθούμε τελικά, είναι καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα για τους πολίτες. Ένα σχόλιο μόνο για τη διαθεσιμότητα που είπατε και για το πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν είναι ότι φοβόμαστε ότι θα κλείσουμε το ιατρείο και θέλουμε να έχουμε θέση και στο νοσοκομείο και στο ιατρείο να είμαστε σαν τους πανεπιστημιακούς. Όχι. Αλλά μια θέση στο νοσοκομείο που θα κλείσουμε τώρα το ιατρείο και θα είναι μια σύμβαση για 6 μήνες ή ένα χρόνο και μετά θα μας πείτε γεια σας και θα πρέπει να ανοίξουμε το ιατρείο από την αρχή, θα είναι χειρότερο από μια απόλυση τώρα. Δεν αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ. Αλλά μια σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, αν τελικά αυτήν την λύση υποκρίνει το Υπουργείο, δεν θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σας κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε σήμερα να βρεθόμαστε εδώ αντιμέτωποι με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Υπουργό μας. Λέγομαι Σταματία Τσουμέα, είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου Φυλάκων Σχολικών Κτηρίων Ελλάδος. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μητσοτάκη, καταργήσατε ένα κλάδο το καλοκαίρι, τον οποίο από ό,τι έχετε πει, τον έδωσαν κάποιοι. Η ερώτησή μου είναι, αυτή είναι η μεταρρύθμιση του κράτους? Δίνουμε κάποιους κλάδους κάποιοι και αυτομάτως τους βγάζουμε στη διαθεσιμότητα, παύλα ανεργία? Δεύτερον, είμαστε ένας κλάδος που έχει μπει με αξιοκρατικές διαδικασίες. Την πρώτη φορά έχετε δυνατότητα να ρωτήσετε το πώς μπήκε ο σχολικός φύλακας. Έχετε δίπλα σας την κυρία Χριστοφιλοπούλου, την αναπληρώτρια υπουργό. Ρωτήστε τι πώς μπήκε ο σχολικός φύλακας την πρώτη φορά της πρόσληψής του. Για τη δεύτερη φορά που μετατράπηκαν οι συμβάσεις μας σε αορίστου χρόνου με το ΠΔΕΛΤΑ 164, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Είσαστε στην Βουλή όταν πέρασε αυτό το προεδρικό, το οποίο ξεχνάμε ότι υλοποίησε μια κοινοτική οδηγία. Υπάρχει επίσης και μια γνωμοδότηση που σας έχει έρθει από τον κύριο υπουργό, τον κύριο Παυλόπουλο, στο γραφείο σας. Τι μας απαντάτε γι' αυτό? Επίσης, κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει το οξύμορο της υπόθεσης όσον αφορά την κατάργηση του κλάδου μας. Μας βγάζετε στη διαθεσιμότητα, λιδωρώντας κιόλας τον κλάδο, ότι και εντάξει, και τι θα γίνει άμα δεν υπάρχουν σχολικοί φύλακες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα σχολεία τα οποία φύλαγαν οι σχολικοί φύλακες, βάζετε προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ, συμπατριώτες μας ανέργους, και ξεχνάτε ότι τους μπάζετε σε έναν ευαίσθητο χώρο. Εμείς που μας βλέπετε και την πρώτη φορά και τη δεύτερη που μπήκαμε στα σχολεία, δώσαμε πιστοποιητικά υγείας, περάσαμε από ψυχιάτρους. Επίσης, καταθέσαμε τα ποινικά μητρώ για να ξέρει η εκπαιδευτική κοινότητα με ποια άτομα μπαίνουν στο σχολείο. Μας καταργείτε λοιπόν, τον έχετε ονομάσει μία άδικη οριζόντια δράση, που αναγκαστήκατε να την κάνετε.
Σας ρωτάμε λοιπόν, τι σκοπούς έχετε να κάνετε με τους σχολικούς φύλακες, τους οποίους άδικα, όπως λέτε, τους πετάτε στο δρόμο. Επίσης, τι έχετε να πείτε για τα ένσημα 2001-2006, που οι σχολικοί φύλακες δούλευαν 8 ώρες επαναλαμβανόμενες βάρδιες 24ωρου φύλαξης των σχολείων. Τα ένσημα αυτά δεν μας έχουν αποδοθεί ποτέ. Και επίσης, κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο πρώην μάλλον Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου, είχε πει ότι στην Ελλάδα θα υπάρχουν οικογένειες που θα δουλεύει ένα μόνο άτομο. Εμείς σας λέμε ότι εσείς θα είστε ο υπουργός που θα αφήσετε οικογένειες που δεν θα δουλεύει κανείς. Γιατί η πλειοψηφία των σχολικών φυλάκων είναι άνεργοι, οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, τα παιδιά τους. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε το μέχρι να απαντήσω. Καταρχάς, στέκομαι πολύ σεβασμό απέναντι στο πρόβλημα των σχολικών φυλάκων. Και ξέρετε ότι τα έχουμε συζητήσει και ποτέ δεν κρύφτηκα ως προς την απόφαση, την δύσκολη και όντως οριζόντια απόφαση, την οποία κλήθηκε η κυβέρνηση, αλλά και εγώ ως αρμόδιος υπουργός, να πάρουμε τον περασμένο Ιούλιο. Πράγματι, ήταν μια δύσκολη απόφαση και όπως κάθε οριζόντια απόφαση, μπορεί να ενέχει και ορισμένα στοιχεία αδικίας. Υπάρχει εδώ πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ένα ουσιαστικό ερώτημα, το οποίο έχει και έναν, αν θέλετε, ιδεολογικό χαρακτήρα. Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κράτος, για τις οποίες ενδεχομένως να μην χρειάζεται μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. Παραδείγματος χάρη υπηρεσίες φύλαξης. Ή παραδείγματος χάρη, γιατί ξέρω ότι θα δεχθώ και τέτοια ερώτηση, υπηρεσίες καθαριότητας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ναι, ότι στα πλαίσια ενός μικρότερου κράτους κάποιες τέτοιες υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται μέσα από μόνιμους υπαλλήλους. Στα πλαίσια ενός περιορισμού του κράτους, ο οποίος ήταν απαραίτητος να γίνει και για λόγους κόστους, αλλά και για λόγους μνημονιακούς. Από εκεί και πέρα, δείξατε μια σειρά από επιμέρους ζητήματα τα οποία σας αφορούν. Πράγματι, υπάρχει η εκκρεμότητα με τα στρατιωτικά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε και θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να το ρυθμίσουμε. Υπενθυμίζω και σε εσάς κάτι το οποίο σας έχω πει και το οποίο επαναλαμβάνω και για όλους τους συνομιλητές, γιατί αφορά όλες τις κατηγορίες της διαθεσιμότητας, ότι έχουμε μια νομική δέσμευση να αποκαταστήσουμε τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες είναι από πλευράς κοινωνικής οι πιο προβληματικές, τρίτεκνοι, ενδεχομένως και μονογονεϊκές οικογένειες με τον πιο ευρύ ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας. Αλλά από εκεί και πέρα αναγνωρίζω απόλυτα την δυσκολία της απόφασης την οποία πήραμε. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση, και δεν θα το έκανα, κύριε Χατζηνικολάου, και θα ήταν ανέντιμο εκ μέρους μου να πω, να δεσμευθώ ότι όλοι οι σχολικοί φύλακες θα αραπορροφηθούν σε μια άλλη θέση. Κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης την οποία κάνουμε με την Τρόικα και στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχω να πρέπει να διαχειριστώ και το συνολικό στόχο της χώρας για την επίτευξη των απολύσεων των 15.000, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τους σχολικούς φύλακες. Αλλά από εμένα δεν θα ακούσετε ποτέ καμία απαξιωτική κουβέντα για τη δουλειά την οποία κάνατε και ποτέ κανέναν προσβλητικό χαρακτηρισμό για το ήθος σας και για τη συμπεριφορά σας. Και αυτό θέλω να το πω, κύριε Χατζηνικολάου, και να το πω και δημόσια, επειδή μπορεί να υπάρχουν οι σκληρότερες των αντιπαραθέσεων και πάντα κάθε διαμαρτυρία είναι σεβαστή και κατανοώ απόλυτα την οργή και το θυμό που αυτές οι αποφάσεις μπορεί να συνεπάγονται, αλλά εγώ θα στέκομαι πάντα με σεβασμό και με σεμνότητα απέναντι στο πρόβλημά σας, λέγοντάς σας την αλήθεια για το τι μπορώ να κάνω. Κύριε Υπουργέ, δεν μας φτάνει αυτό που μας λέτε. Όταν υπάρχει μια άδικη κατάργηση ενός κλάδου, το οποίο είναι παραδεκτό από όλους ότι έχει συμβεί, οφείλετε να κάνετε και κάτι για να διορθώσετε αυτή την αδικία. Και να σας πω κάτι άλλο. Πώς μπορείτε να λέτε ότι δεν απορροφούμε από τους σχολικούς φύλακες ή θα απορροφήσουμε ένα μικρό ποσοστό, όταν από όλους τους άλλους τους κλάδους που έχετε βγάλει σε διαθεσιμότητα, απορροφείτε πολύ περισσότερους. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Ποια η διαφορά του σχολικού φύλακα με οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο συμπολίτη μας? Που θα σας πω ότι ο διαθέσιμος συμπολίτης μας μπορεί να είναι ο σύζυγός μας, ο συγγενής μας, το παιδί μας, οποιοδήποτε. Και σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα πιο άχαρο από το να μπει κανείς σε αυτή τη λογική του σκληρού αυτοματισμού. Ένας είναι καλός, ο άλλος είναι κακός. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αυτό που σας διακόπτω. Δεν το κάνατε ποτέ. Δεν μπαίνουμε απέναντι σε κανέναν συμπολίτη μας. Και είναι προς τιμήν σας, και το λέω, ότι δεν το κάνατε ποτέ. Η διαφορά με τη Δημοτική Αστυνομία,
είναι ο άμεσα συγκρίσιμο κλάδο, είναι ότι στη δημοτική αστυνομία υπήρξε μεταφορά τη αρμοδιότητα τη δημοτική αστυνομία. Εγώ δεν αναφέρθηκα βέβαια. Ολόκληρη. Εσεί αναφέρεστε. Ναι. Εγώ δεν είπα. Εγώ κάνω τη σύγκριση, διότι επειδή εκεί πέρα υπάρχει πράγματι μεγάλη ποσοστή απορρόφηση, που ενδεχομένω σε άλλου κλάδου οι οποίοι μπήκαν να μην υπάρχει. Στην περίπτωση εκεί υπήρξε μεταφορά τη αρμοδιότητα στην ελληνική αστυνομία. Αυτή είναι η σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Για το ίδιο θέμα, ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Στο καλησπέρα θέμα. Σας, κύριε Υπουργέ. Τα ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Δεν είναι ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση με τρία σχέλη. Πήγαμε οριζόντια. Άδικο. Γνωστό και το παραδέχεστε κι εσείς. Δεύτερον, σήμερα παρακολουθούν 2% οικογένειες που δεν ξέρουν τι θα γίνουμε αύριο. Είμαστε στην ώρα μηδέν. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Περιμένουν από τα χείλη σας τι θα πείτε για τους σχολικούς φύλακες. Είναι οι ηλικίες αυτές που προδιέγραψε ο κ. Χατζηνικολάου και προς Θεού δεν υπάρχει μέλλον αν δεν τακτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και τρίτον, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ελέγχθηκαν στο Δήμο της Αθήνας σε ένα μήνα 470 φάκελοι, εκ των οποίων βρεθήκαν 10 με πλαστά δικαιολογητικά. Ήτι 2%. 600.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι, επί 2% 12.000 οι απολύσεις. Ορίστε. Και 1.000 επιπλέον. Σας το ξανά έχω αναφέρει αυτό. Και γιατί το λέω, είναι πολύ άδικο, Υπουργέ, τα οριζόντια μέτρα. Δεν αξιολογηθήκαμε. Να πω, ο Μπάστας, είμαι ο πρόεδρος των σχολικών φυλάκων, δεν κάνει. Δεν κάνει. Αξιολογήθηκε και δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εμείς έχουμε προσφέρει και κοινωνικό έργο. Δεν είναι μόνο η προσφορά μας, η οικονομική που κερδίζαν οι Δήμοι. Από τις ζημιές, τα σχολεία έχουν γίνει νεκροταφεία. Οι έμποροι γίνεται... Σε ποιο σχολείο, κύριε Υπουργέ, να πάμε? Κάνουν πάρτι ναρκωτικών. Φυλάγαμε καθαρά σχολεία, φυλάγαμε τα παιδιά μας. Σε δύο σχολεία, σε δύο δήμους έχουν μπει security και στον ένα προέκυψε θέμα. Με παρενόχληση, γιατί δεν έχουν περάσει γιατρούς. Εμείς είχαμε περάσει μέχρι ψυχιάτρους. Είχαμε αυτό που λέμε ελαφρό ΑΣΕΠ, γιατί με κοινοτική οδηγία μπήκαμε, με ΑΣΕΠ δύο φορές, με κριτήρια σε την πρώτη, αφού υπήρχαν και επιλαχόντες στην πρόσληψή μας. Αντιληπτό λοιπόν ότι υπήρχε αξιολόγηση στην πρόληψή μας. Θέλω να μου πείτε σοβαρά και ειλικρινά, οι 2.100 συνάδελφοί μου απόψε που περιμένουν με κάθε ειλικρίνεια που σας διακρίνει, γιατί ξέρω την ευαισθησία σας, τι θα απαντήσετε για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου πρώτα να αναφερθώ στο τελευταίο ζήτημα το οποίο θίξατε. Στο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, των πλαστών δικαιολογητικών και των παράνομων προσλήψεων, οι οποίες έχουν γίνει στο δημόσιο. Εμείς ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μια μεγάλη προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης, ώστε να τελειώνουμε με τις υποθέσεις των πειθαρχικά ελεγχόμενων υποθέσεων, που όπως γνωρίζετε πηγαίνανε χρόνια και χρόνια, επειδή πειθαρχικά συμβούλια δεν συνεδρίαζαν ποτέ, και κάναμε και κάτι ακόμα. Ξεκινήσαμε σε πρώτη φάση δειγματοληπτικά μία άσκηση εντοπισμού πλαστών δικαιολογητικών στην περίπτωση της δημοτικής αστυνομίας. Και πράγματι, πρέπει να σας διακόψω. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με τα πλαστά δικαιολογητικά για να μας πείτε τι ακριβώς συνέβαινε. Σε 2-3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. ΟΤΕ,
επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ot.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα μα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Πω, πω. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν... Η Εθνική, με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου, προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια! Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο, στον ασφαλιστή σου, στο ethnikiprotect.gr ή στο 18189. Εθνική, λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη. Για πρώτη φορά, όλες οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου τενόρου σε δύο συλλεκτικά CD. Μαζί, Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και δώρα για τις γιορτές. Ακόμη, όλα είναι χορός. Fred Astaire και Ginger Rogers στην κλασική ταινία που προτάθηκε για 4 Oscar. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελιακή, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ot.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. Ο ΤΕ, μαζί είμαστε ένα.
Λέγαμε, κύριε Υπουργέ, για τα πλαστά δικαιολογητικά και για το αν μπορεί με τέτοιους τρόπους να εξασφαλιστεί ο αριθμός των απολύσεων για τις οποίες μιλάμε. Μακάρι να μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε όλες τις απολύσεις με αυτόν τον τρόπο. Θα εξασφαλίσουμε αρκετές. Είναι χρέος μας, κύριε Χατζηνικολάου, να διερευνήσουμε τις υποθέσεις όπου έχουμε βάσιμη υποψία πλαστών δικαιολογητικών όσο το δυνατόν πιο εντελεχώς. Σήμερα έστειλα μία εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες διοικητικών να προβούνε σε επανέλεγχο δικαιολογητικών αλλά και μετατροπών συμβάσεων για να εντοπίσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, αλλά για να δώσω μία αίσθηση του χρόνου που αυτό απαιτεί. Για την περίπτωση των δημοτικών αστυνομικών έχουμε εντοπίσει, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα 45 περιπτώσεις όπου έχουμε ανακλήσεις διορισμών πλαστών δικαιολογητικών γλωσσομάθειας. Εκτιμώ, επειδή είμαστε στη μέση της διαδικασίας, ότι μπορεί να προκύψουν άλλες τόσες, ενδεχομένως και περισσότερες. Αλλά αυτή η ιστορία, για να διερευνηθεί σωστά και να έχουμε νόμιμο έρισμα να μπορούμε να κάνουμε ανάκληση διορισμού, θέλει πολύ μεθοδική δουλειά περίπτωση-περίπτωση. Και δεν μπορούμε, και το λέω ευθέως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε για όλο το δημόσιο. Πρέπει να πηγαίνουμε στοχευμένα εκεί που έχουμε ουσιαστικές υποψίες και αυτό κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το σώμα ελεγκτών επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης, το οποίο το αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και για πρώτη φορά αυτή η δουλειά γίνεται. Θα μας δώσει 15.000 ή 12.000. Πολύ το αμφιβάλλω. Πολύ σύντομα. Υπουργέ, μπορεί στον κάθε φορέα να γίνει μια τριμερή επιτροπή και να ελεγχθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εμάς ο χρόνος τρέχει αντιστρόφως ανάλογα. Είμαστε στον πέμπτο μήνα, Υπουργέ. Σε τρεις μήνες τελειώνει πλήρη, η διαθέσιμη. Έχω πλήρη αίσθηση της πίεσης του χρόνου. Πλήρη αίσθηση. Αυτό. Πλήρη αίσθηση. Και γι' αυτό και ζήτησα αυτή η δουλειά να γίνει από όλα τα διοικητικά. Και όχι μόνο ζήτησα να γίνει από τα διοικητικά, κατέστησα και υπεύθυνα τα διοικητικά, ώστε θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά από το ΣΕΕΔ για το αν έκαναν ή δεν έκαναν αυτόν τον έλεγχο. Μάλιστα. Αλλά μακάρι να μπορούσα, το λέω ευθέως, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε τους πάντες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ελέγχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκεί που έχουμε βάσιμες υποψίες. Μην μας φύγει ο χρόνος της διαθεσιμότητας και βρεθούμε εκτός σπουδιάς. Το είπατε. Ελάτε, κυρία μου, το όνομά σας και το ερώτημα. Σας. Κωστοπούλου Δέσποινα ονομάζομαι. Είμαι απολυμένη καθαρίστρια. Θα ήθελα, είναι από τις ερωτήσεις που περιμένει ο κύριος Υπουργός. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω πρώτον. Μάθαμε από την κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι δεν έχουμε κινητικότητα, γιατί μας είπε είμαστε χαμηλών προσόντων. Τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει χαμηλά προσόντα ή αν πρέπει να έχεις υψηλά προσόντα για να κρατάς μια σκούπα ή μια σφουγγαρίστρια. Ναι, μα είχατε προσληφθεί για να κάνετε τη συγκεκριμένη ακριβώς, δουλειά. Ακριβώς αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν είμαστε σε κινητικότητα. Γιατί ο κύριος Τουρνάρας είπε στην εκπομπή του κύριου Πρετεντέρη ότι ναι, βεβαίως θα τις ξαναπάρουμε, θα τις εκπαιδεύσουμε. Τι ακριβώς εκπαίδευση θα κάνουμε, ξαναλέω, για να κρατάμε τη σφουγγαρίστρα. Θα πρέπει κάποιος να μπει στη διαδικασία να μας πει είμαστε τελικά σε κινητικότητα, γιατί αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι τελικά σώθηκε το κράτος απολύοντας 500 καθαρίστριες που με ψευδή στοιχεία βγήκαν και είπαν ότι παίρνουμε 1.000 ευρώ ή 2.500, δεν ξέρω πόσα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης εκεί ότι παίρναμε. 500 ευρώ με το ζόρι. Και τώρα με το 75% πολύ παρακάτω. Και ποια η λογική αυτών των ανθρώπων να διώξουν 500 καθαρίστριες, να τις έχουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τον Μάη μήνα, να παίρνουμε εμείς το 75%, να πληρώνουν συνεργεία καθαρισμού, άλλα χρήματα από εκεί, δηλαδή διπλά-τριπλά μέχρι τώρα, να συνεχίσουμε εργολαβικά αργότερα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι θα είναι η τύχη των υπηρεσιών που καθαρίζαμε εμείς, γιατί σίγουρα έχουν δοθεί σε εργολάβους. Η ασφάλεια των κτηρίων που αυτή τη στιγμή είναι στο έλεος των ανθρώπων που είναι εκεί μέσα ανασφάλιστοι και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι, μαύρη εργασία και 1.000 πράγματα που συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα και με τα συνεργεία. Και, εν πάση περιπτώσει, πώς αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, πετάνε στον δρόμο 500 γυναίκες, όπως είπε και ο κύριος Μητρόπουλος, στην ηλικία των 50, μέσω όρο 45-50 χρονών, που δεν έχουν καμιά τύχη να βρουν δουλειά στον ιδιωτικό τομέα.
να βγουν στην σύνταξη. Γιατί σε αυτή την ηλικία πώς θα βγούμε λοιπόν στη σύνταξη, στα 51 που είμαι εγώ και γύρω σε αυτή την ηλικία οι υπόλοιπες γυναίκες. Δηλαδή, πού θα πάμε, πώς θα ζήσουμε από εδώ και πέρα χωρίς δουλειά, χωρίς εργασία. Ας μας εξηγήσει λοιπόν ο Υπουργός τι έχει σκεφτεί για μας, τι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Η περίπτωση των υπηρεσιών καθαρισμού εμπίπτει στην συζήτηση την οποία κάναμε πριν. Για το αν πρέπει, και σας λέω, είναι μια πολιτική απόφαση αυτή, η οποία έχει και μια ιδεολογική χρειά, εάν πρέπει το κράτος να χρησιμοποιεί μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους για μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες. Υπάρχει μια σχολή η οποία λέει πως όχι. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται καλύτερα από τον ιδιωτικό τομέα, διότι δεν συνιστούν τον πυρήνα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος. Είναι μια προσέγγιση. Ξέρω, δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι δεν συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση και το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι σας αφορά ανθρώπινα. Με ρωτάτε ποια μπορεί να είναι η λύση για το πρόβλημά σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επαναπορροφηθείτε σε άλλες υπηρεσίες καθαρισμού, θα ήταν τουλάχιστον παράδοξο να σας απομακρύνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών ως καθαρίστρες και να σας πάμε να παρέχετε υπηρεσίες καθαρισμού κάπου αλλού, εάν η λογική είναι αυτή που σας περιέγραψα πριν. Υπάρχει μια λύση, μπορεί να ακούγεται πολύ εξεζητημένη αυτή τη στιγμή, είναι όμως μια λύση η οποία μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε σημαντικούς κοινοτικούς πόρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για ακριβώς αυτές τις επιχειρήσεις. Και είναι η λύση των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου μια ομάδα εργαζομένων φτιάχνει, κύριε Χατζηνικολάου, μια κοινωνική επιχείρηση, παρέχει υπηρεσίες στο δημόσιο, αλλά αυτές οι υπηρεσίες, η μεγάλη διαφορά είναι ότι είναι επιδοτούμενες από κοινωνικτικά προγράμματα. Θα γίνουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι εργολάβοι? Θα γίνετε επιχειρηματίες. Και όσο και αν σας ακούγετε. Δεν ακούγεται. Γίνετε... Μπορεί να το πείτε όπως θέλετε. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση σε αυτό, το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι δοκιμασμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων σε μία πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και αξιοποιώντας σημαντικούς κοινωνικούς. Αυτό γιατί θα κοστίζει λιγότερο για το δημόσιο? Διότι θα είναι χρηματοδοτούμενο από τα προγράμματα. Από τα κοινωνικά προγράμματα. Από τα προγράμματα τα οποία ενθαρρύνουν και στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου. Και στη συνέχεια. Γιατί το λέτε? Εμείς θα συγκριθούμε με τους μεγάλους εργολάβους, Υπουργέ. Δεν έχετε, θα συγκριθούμε με αυτούς. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε προσφορά στο δημόσιο και θα προτιμήσουν εμάς? Καταρχάς, το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει κοινωνικές επιχειρήσεις. Έχει αυτή τη νομική δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω ότι μας εμπέζετε τώρα αυτό που μας λέτε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Μία διέξοδος η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί για πολλούς εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, αν και τίποτα δεν αποκλείει σε εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να κάνουν το ίδιο πράγμα, μπορεί να μην υπάρχει. Με ρωτήσατε να σας δώσω μία διέξοδο. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη, αλλά είναι μία λύση. Η χειρότερη. Αλλά λέω ότι είναι μία λύση την οποία θα ήθελα απλά να μην την απορρίψετε κάθετα. Μπορεί να ακούγεται ξένη, αλλά είναι λύσεις οι οποίες είναι δοκιμασμένες σε άλλες χώρες. Δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμα στην Ελλάδα. Γιατί? Διότι είχαμε αυτή τη λογική της μονιμότητας και της απασχόλησης στο δημόσιο με όρους μιας ζωής. Δυστυχώς, οι συνθήκες και η ίδια η ζωή μας υποχρεώνει αυτές τις σχέσεις να τις επαναξιολογήσουμε. Και είναι ναι, είναι μία διέξοδος την οποία εγώ οφείλω ως Υπουργείο να την ερευνήσω, να την υποστηρίξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εφόσον αυτή είναι βιώσιμη. Δεν θα την υποστηρίξουμε εμείς όμως, γιατί η ανάγκη της καθαριότητας στο δημόσιο τομέα δεν σταματάει. Και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε είναι να την αφαιρείτε από εμάς και ουσιαστικά να τη δίνετε στους μεγάλους εργολάβους. Γιατί είναι φύση αδύνατον εμείς να στήσουμε μικρές επιχειρήσεις, όπως θέλετε εσείς να τις λέτε, να γίνουμε δηλαδή εμείς μικροί επιχειρηματίες και να χτυπήσουμε τους μεγάλους. Γιατί δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν θα συμβεί και τώρα. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ. Πείτε μου κάπου που έχει συμβεί. Γιατί δεν έχει συμβεί ποτέ, διότι δεν βρεθήκαμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Ναι, δεν έχει συμβεί ποτέ, προφανώς. Διότι δεν έχει συμβεί ποτέ
να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα αντίστοιχο με αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε σήμερα. Επειδή δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή. Τι θα αλλάξει, Υπουργέ, με αυτό? Θα σε εξήγησα τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει? Από δημόσιοι πάλι θα γίνουμε επιχειρηματίες? Ναι. Αυτό μας λέτε? Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι θα έχετε τη δυνατότητα οργανωμένη να παρέχετε υπηρεσίες όπως τις κάνατε, να κάνετε μια δουλειά που την κάνετε και την κάνετε καλά, με ένα διαφορετικό τρόπο. Καλά. Αυτό σας λέω. Κύριε Υπουργέ, ζητάτε από πολίτες. Το όνομά σας, την ιδιότητά σας. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι σχολικός φυλάκας. Μπαταγιώνης λέγομαι, Άγγελος. Ζητάτε από δημόσιους υπαλλήλους να γίνουν επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ, αλλά ούτε θα υπάρξει αξιοκρατία. Βάζω μια άνω τελεία σε αυτό και να πάω στο ερώτημά μου. Θα σταθώ στους 2.200 σχολικούς φύλακες. Στοιχίζουν με πρόχειρους υπολογισμούς δικούς μου 29 εκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως στο Υπουργείο σας. Όχι στο Υπουργείο. Στο κράτος. Στο κράτος. Στην κυβέρνηση. Αποφασίσατε να τους απολύσετε, παρόλο που είπατε ότι τους χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορώ να τους κρατήσω γιατί δεν βγαίνουμε. Θέλετε να σας πω από το προϋπολογισμό το 2014 κάποια ποσά? 4 εκατομμύρια ευρώ μόνο για γραφική ύλη. 37 εκατομμύρια ευρώ μόνο για ταχυδρομικά έξοδα. Ακούστε νούμερα. 10 εκατομμύρια ευρώ σε επιχορήγηση στην Ελστάτ. 1,8 εκατομμύρια ευρώ μπόνους στους γρήγορους εφοριακούς. Αυτούς που κάνουν λίγο πιο γρήγορα τη δουλειά από τους αργούς. 3,35 εκατομμύρια ευρώ σε ενίκια. Τη στιγμή που υπάρχουν κλειστά κτίρια του δημοσίου και σαπίζουν, γίνονται μέσα διάφορα. Και τέλος 44 εκατομμύρια ευρώ θα δώσετε από το προϋπολογισμό στους δήμους για τις εκλογές. Πείτε μου τώρα. Να μην κάνουμε εκλογές. Να κάνουμε εκλογές, αλλά όχι με 44 εκατομμύρια ευρώ που πληρώνω εγώ και αυτοί οι άνθρωποι που μείνανε άνεργοι. Ξέρετε, η δημοκρατία και οι εκλογές έχουν ένα κόστος. Θέλετε να μου πείτε για αυτούς 2.200 ανθρώπους? Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι καλά κάνετε και τα επισημαίνετε όλα αυτά. Και ότι η προσπάθεια περιστολής των κρατικών δαπανών δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις 15.000. Των απολύσεων οι οποίες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2014. Είναι μια πολύ πιο συνολική προσπάθεια, η οποία αφορά και περιορισμό μισθών στο δημόσιο, και το γνωρίζουν πολύ καλά οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι εδώ πέρα μαζί μας, η οποία αφορά δραστική περιστολή στις λειτουργικές δαπάνες των Υπουργείων, όλων των Υπουργείων και του Υπουργείου που προείσταμαι εγώ, σε βαθμό που πολλές φορές όντως μπορεί να φτάνει ο Νοέμβριος και να μην έχουμε χρήματα για γραφική ύλη, διότι αυτό πρέπει να γίνει. Επιβάλλει εξοικονόμηση σε επίπεδα αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας ώστε να γλιτώνουμε χρήματα τα οποία σπαταλούσαμε στο παρελθόν. Παραδείγματος χάρη, προσπάθειες αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μαζικά, ώστε να μην πηγαίνει ο κάθε φορέας να αγοράζει μόνος του και να κάνει συμβάσεις μόνος του και να δαπανά περισσότερα χρήματα. Όλα αυτά γίνονται μαζί. Και επειδή όλα αυτά γίνονται μαζί, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε ενδεχομένως, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο περαιτέρω περιστολής των κρατικών δαπανών, αλλά επειδή όλα αυτά έγιναν σε ένα βαθμό που θα τον έκρινα ικανοποιητικό, μπορέσαμε και φτάσαμε στο σημείο ένα μεγάλο έλλειμμα να το μαζέψουμε. Και να έχουμε σήμερα αυτό το μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα στη συζήτησή μας με την Ευρώπη. Εμένα δεν μου απαντήσατε το εξής. Αυτοί οι 2.200 υπάλληλοι είναι το αγκάθι? Ξέρετε, είναι μείζον θέμα το καλοκαίρι. Γίνεται συζήτηση κάθε μέρα για αυτό το πράγμα. Αυτοί οι 2.200 υπάλληλοι είναι το αγκάθι για το Υπουργείο σας και την κυβέρνηση? Μα είναι δεν είναι το ένα. Δεν μ' αρέσει ο όρος. Αγκάθι. Κάθε ομάδα η οποία μπορεί να θίγεται βλέπει στο δικό της προσωπικό πρόβλημα αυτή τη διάσταση. Το προσωπικό πρόβλημα του καθενός. Το καταλαβαίνω. Το σέβομαι αυτό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν όμως κάποιος ασκεί διοίκηση και πρέπει να πάρει δύσκολες αποφάσεις, πρέπει να δει όλο το πλαίσιο αυτών των αποφάσεων. Και ναι, εγώ βρέθηκα στην πολύ δυσάρεστη θέση να πάω στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης νέος υπουργός και τρεις μέρες μετά να έχω την Τρόικα, ανελημμένη υποχρέωση της ελληνικής δημοκρατίας από τον Μάρτιο του 2012 για κινητικότητα. Μπορούμε να τη σχολιάσουμε. Σωστή, λάθος, αυτή ήταν όμως, και να είμαστε στο απόλυτο μηδέν.
Λοιπόν, εγώ πρέπει να βλέπω, πέρα από το πρόβλημα του καθενός, το οποίο το σέβομαι, υποχρέωσή μου όμως είναι να μπορώ να βλέπω και τη συνολική διαπραγμάτευση και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Και δεν είμαι σε αυτή τη θέση για να παίρνω εύκολες αποφάσεις. Εύκολες αποφάσεις παίρνανε πολλοί στο παρελθόν και είδαμε που φτάσαμε. Έχω πλήρη αίσθηση ότι οι αποφάσεις που παίρνω είναι δύσκολες, επηρεάζουν ζωές ανθρώπων. Προσπαθώ να τις πάρω με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο, έχοντας όμως πάντα μια αίσθηση ότι ναι, η χώρα έχει συνολικές δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να τηρήσει. Και από αυτές δεν θα ξεφύγουμε και δεν έχω δικαίωμα εγώ ως υπουργός αυτές τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα να αποκλίνω από αυτές. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Λέγομαι Κλήμης, είμαι πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νοσηλευτών. Εκπροσωπούμε εδώ πέρα περίπου 2.000 εκπαιδευτικούς και κοντά στους 400 νοσηλευτές, οι οποίοι, κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, από τις 22 Εβδόμου του 2013 βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα, χωρίς κατά την άποψή μας να γίνει αξιολόγηση των δομών όπως έπρεπε, διότι για 3 χρόνια ακούγαμε ότι θα βγουν, ας πούμε, θεολόγοι, πληροφορικάροι, γυμναστές κτλ. Και ξαφνικά βρέθηκε ο τομέας υγείας και ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνών σε διαθεσιμότητα, άκρητα και χωρίς αξιολόγηση, σαν μια μορφή οριζόντιας περικοπής. Πρόσφατα μάθαμε ότι υπάρχουν περίπου 1.400 θέσεις που θα δοθούν, οι οποίες έχουν συσταθεί. Μάλιστα, επικοινώνησα σήμερα με την Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου σας και μου είπαν ότι έχουν συσταθεί 1.250 συγκεκριμένα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εμείς είμαστε κι εμείς 50άριδες, περίπου. Σας είχαμε δει το καλοκαίρι. Σας είπαμε ότι είμαστε το 3,5% του δημοσίου, γιατί έχουμε διοριστεί αξιοκρατικά, με επετηρίδα και γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ, και ότι είχατε δεσμευτεί τότε και μας είπατε ότι οι χρήσιμοι και αυτοί που έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Σήμερα βρισκόμαστε κοντά στον 6ο μήνα της διαθεσιμότητας, δηλαδή σε 2 μήνες απολυόμαστε, και σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές ΠΕ1810, δεν έχει ανοίξει δυστυχώς μέχρι σήμερα ούτε μία θέση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και θέλω να σας πω στην ερώτηση που θα σας κάνω ότι η χρησιμότητα βγαίνει από τη ΣΤΑΙΕΚ, για παράδειγμα. Έχουν προσληφθεί οι μαθητές μας, οι βοηθοί μας. Και το επικροτούμε αυτό γιατί αυτό σημαίνει ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Αλλά θα πρέπει να προσληφθούμε και εμείς συνεπώς, διότι τα προσόντα μας, όπως σας είπα, είναι με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Είμαστε με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, με δεύτερα-τρίτα ψυχία, με ξένες γλώσσες, με υπολογιστές, με χιλιάδες ώρες σεμιναρίων, με 30 χρόνια δουλειά στην πλάτη ο καθένας. Και θεωρώ και πιστεύω ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι άδικο για τον κλάδο μας να υποστεί τέτοιου είδους περικοπή οριζόντια, όταν υπάρχουν θέσεις στα ΙΕΚ και το μαρτυρούν αυτό, κλείνω, οι ανάγκες τους, με το εξής. Από τις 16 ειδικότητες του τομέα προσανατολισμού των ΙΕΚ, του τομέα υγείας, οι 8 είναι ειδικότητες νοσηλευτικής. Ένα. Δεύτερον, όπου υπάρχουν τμήματα νοσηλευτικής, υπάρχουν 30 με 35 μαθητές, δηλαδή σύνολο 3.000 μαθητών αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον, έχουν προσληφθεί ορομίστοι 300 εκπαιδευτικοί, ορομίστοι, οι οποίοι η θητεία τους λύγει το Φεβρουάριο. Αυτά όλα μαρτυρούν ότι υπάρχει ανάγκη να καλυφθούμε και να συμβάλλετε κι εσείς αυτό, να έρθει μια αδικία που έχει γίνει για τους ΠΕ1810 νοσηλευτές, την οποία μας την είχατε δεσμευτεί από το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Θα ανοίξουν θέσεις νοσηλευτών, σωστά το είπατε. Θα υπάρξει ανακοίνωση από το Υπουργείο εντός αυτής της εβδομάδος. Έχω πλήρη αίσθηση των χρονικών περιορισμών και στέκομαι σε αυτό το οποίο σας είπα. Η προσπάθεια την οποία καταβάλουμε είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν σε άλλες θέσεις στο δημόσιο να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού δούμε πόσες θέσεις νοσηλευτών ανοίξουν για να μπορούν να απορροφηθούν μέσα από τα ΙΕΚ, θα μπορούμε σε δεύτερη ακριβώς φάση να επαναξιολογήσουμε και τις υπόλοιπες ανάγκες για απορρόφησή σας. Ένα πολύ σύντομο. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ. Είδατε οι συναδελφοί σας. Και εσείς φωνάζατε πριν. Έχετε για το λόγο. Έχετε δίκιο. Ελάτε. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα σας πω το εξής. Ότι στις θέσεις αυτές που έχουν ανοίξει δεν προβλέπονται δυστυχώς θέσεις για εκπαιδευτικούς νοσηλευτές. Επαναλαμβάνω ότι εμείς είμαστε εκπαιδευτές νοσηλευτών.
Έτσι. Και θα θέλαμε για τις ανάγκες αυτές που υπάρχουν με πάρα πολλές θέσεις στα ΙΕΚ, στα ΑΤΕΗ, στα σχολεία ειδικής αγωγής, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική είναι, δομή. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να την έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας. Διότι η εναλλακτική θα ήταν να απορροφηθείτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Εθνικό Σύστημα. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, και τελειώνω με αυτό. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν σχολές, επαγγελματικές σχολές, που μπορούμε να διδάξουμε ως εκπαιδευτικοί, όπως και στο Υπουργείο Εργασίας. Γιατί η δουλειά μας είναι ότι είμαστε εκπαιδευτικοί. Ευχαριστώ. Λέγομαι Τσούνης Γιάννης. Είμαι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΟΤΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έναν χώρο τον οποίο τον έχετε στοχοποιήσει, εγώ θα πω ότι εκπροσωπώ 80 περίπου χιλιάδες εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή 5.500 διαθέσιμους. Και είναι δεδομένο το επόμενο χρονικό διάστημα με το σχεδιασμό που έχετε κάνει, έχετε πει ότι θα βγάλετε και στο επόμενο κύμα 6.000 εργαζόμενους επιπλέον. Είναι δεδομένο λοιπόν για μας ότι για μας, αν και έχετε πει ότι το απέφχεστε, είστε ο Υπουργός των απολύσεων. Υπάρχει λοιπόν μια απόλυτη στοχοποίηση των υπηρεσιών που θέλετε, βάσει ιδεολογικής όπως είπατε άποψης, να υποκαταστήσετε αυτές τις θέσεις, που αυτή τη στιγμή είναι θέσεις που αμείβονται με 800-900 ευρώ, με ανθρώπους που θα παίρνουν 300 ευρώ μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών, όπως ακριβώς το είπατε, 300, 200 και αν θα τα παίρνουν, είναι θέμα ιδεολογικού προσανατολισμού. Εδώ όμως αυτό το οποίο έρχομαι εγώ να πω είναι ότι είχατε τοποθετηθεί και είχατε υποσχεθεί ότι, επειδή μιλάμε για τους σχολικούς φύλακες, το έχετε πει και εσείς ο ίδιος και στις συναντήσεις που είχαμε και μαζί, ότι ήταν μια ομάδα που βγήκε, εμείς το είχαμε πει και δεν διαφωνήσετε, ότι ήταν πολιτικά αδύναμη ομάδα, δεν είχε πλάτες προφανώς, μια δεύτερη ομάδα και οδεύονται όλοι αυτή τη στιγμή στην απόλυση. Και αυτό, από ό,τι κατάλαβα, δεν το αρνείστε. Δεν έχει ανοίξει. Είναι η πρώτη ομάδα που βγήκε σε διαθεσιμότητα και βγαίνει σε απόλυση. Μιλάμε για τη Δημοτική Αστυνομία. Στη Δημοτική Αστυνομία έχουμε κάνει και εμείς καταγγελίες και εκπροσωπώ την ΠΟΕΟΤΑ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ευνοιοκρατία. Δηλαδή, ξεκινήσαμε καταρχήν, είχατε δεσμευτεί ότι θα υπάρχουν περισσότερες θέσεις από ό,τι είναι τα άτομα. Αυτό δεν ισχύει. Μέχρι και σήμερα, λοιπόν, ακόμα και πανελλαδικά. Υπάρχουν 200 λιγότερες θέσεις που ζητούν άτομα για μετακίνηση. Αυτό σημαίνει ότι 200 άτομα κατευθείαν απολύονται. Μόλις σας είπα ότι μπορεί να υπάρχουν 100 πλαστά δικαιολογητικά. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα με το να απολυθούν αυτοί. Έχω πρόβλημα φυσικά, κύριε Υπουργέ, με το ότι είχατε πει, σχεδόν είχατε αφήσει να εννοηθεί και για πολύ καιρό, περίπου ένα εξάμηνο, κάνατε σπέκουλα στη λογική των πλαστών δικαιολογητικών, με την ουσιαστικά κατηγορώντας ολόκληρο το δημοσιοπολιτικό κίνημα ότι οι περισσότεροι μπήκαν με πλαστά. Δεν είπα ποτέ τέτοιο λοιπόν, πράγμα. Και αν λοιπόν ποτέ μπήκαν, με πλαστά, και αν, λοιπόν, μπήκαν με πλαστά, εμείς αυτό που θα πούμε είναι να απολύσετε και εκείνους που τους επέλεξαν, να απολύσετε και εκείνους που υπέγραψαν από κάτω και τους βουλευτές και τους πάντες. Όλοι μπήκαν λοιπόν με νόμιμες διαδικασίες και όσοι μπήκαν εκτός ΑΣΕΠ. Όχι, μισό. Για να ολοκληρώσω κάποιος, λίγο ναι, και να μου απαντήσετε. Ναι, αλλά όχι. Όταν εντοπίζεται κάποιος ο οποίος έχει προσκομίσει πλαστό δικαιολογητικό γλωσσομάθειας, αυτός δεν μπήκε με καμία νόμιμη διαδικασία και πρέπει να φύγει. Και ελπίζω να συμφωνήσετε σε αυτό. Να συμφωνήσω. Μπορώ να σας κατηγορήσω γιατί εδώ και 30 χρόνια δεν το κάνατε. Γι' αυτό φταίτε εσείς. Χαίρομαι που έστω και με καθυστέρηση προσυπογράφετε εμείς αυτό το οποίο λέμε. Δεν προσυπογράφω καθόλου αυτό που λέω, το οποίο λέτε. Απλά σας λέω ότι τόσα χρόνια εσκεμμένα το αφήσετε να γίνεται και μπορώ να σας φέρω και άλλα παραδείγματα που ενδεχομένως και αυτή τη στιγμή. Ενώ η ΠΟΕΟΤΑ είχε πρωτοστατήσει στον αγώνα κατά των πλαστών. Πρωτοστατήσατε. Είναι σαφές ότι εμείς πρωτοστατήσαμε και ποτέ δεν είπαμε κάτι αντίστοιχο. Δεύτερο όμως να σας πω, κύριε Υπουργέ, γιατί ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα, ότι υπάρχουν καταγγελίες για ευνοιοκρατία. Λέμε λοιπόν για τη συγκεκριμένη που ανέφερε ο κύριος Χατζηνικολάου, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σειρά την οποία αυτή τη στιγμή με δική σας ερμηνεία. Το 10 λέτε. Το 10, η σειρά του 10. Με δική σας ερμηνεία τους δίνετε 20 μόρια. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις, επειδή είχαν το δικαίωμα της ένστασης, σε άλλες περιπτώσεις που ακόμη και μέλος του ΑΣΕΠ συμμετείχε και είχε το δικαίωμα να συμμετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης, παίρνουν 0 μόρια. Και εγώ ρωτώ, κύριε Υπουργέ, και ρωτώ. Και αν θέλετε, επειδή μιλήσατε για ποιοτική αναβάθμιση του κράτους, ρωτώ, ερώτημα απλό. Ένας υπάλληλος με βαθμό πτυχίου 9, ο δεύτερος 5, μεταπτυχιακό τίτλο ο πρώτος, ο δεύτερος όχι,
Πρώτη γλώσσα ο πρώτος, άριστα. Ο δεύτερος πολύ καλά. Δεύτερη γλώσσα ο πρώτος, καλά. Ο δεύτερος δεν έχει δεύτερη γλώσσα. Έτη υπηρεσίας 10, ο δεύτερος 4. Μέσο όρο εκθέσεων αξιολόγησης 8, ο δεύτερος 6,5. Πειθαρχική ποινή προστίμου 12 μηνών, ο πρώτος καμία, ο δεύτερος ναι. Για απαντήστε μου ειλικρινά, ποιος θεωρείται στη λογική της ποιοτικής αναβάθμισης αυτή τη στιγμή του δημοσίου ότι είναι πρώτος ή δεύτερος? Εσείς ο ίδιος είπατε ότι ανοίγουμε... Εγώ να σας πω από τη μοριοδότηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ο πρώτος με τα πολλά προσόντα φεύγει και ο δεύτερος με την πειθαρχική ποινή μισό λεπτό. Επειδή και αναβαθμίζεται. Πολλής λόγος γίνεται για τη δημοτική αστυνομία. Σας είχα πει από την πρώτη. Πώς καταλάβατε ότι είναι για τη δημοτική αστυνομία? Δεν σας το είπα. Σας είχα πει, το είπατε εσείς πριν. Γιατί είναι για τα 15-20 μόρια που δίνεται χαριστικά. Προφανώς για τη δημοτική αστυνομία μιλάμε. Όχι, θα μπορούσα να μιλάω και για. Για αυτή την περίπτωση μιλάμε. Όχι, θα μπορούσα να μιλάω και για για αυτή την κατηγορία μιλάμε. Λοιπόν, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι την πρώτη φορά που ήρθατε στο Υπουργείο, σας είπα ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να απορροφήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών αστυνομικών. Δεν το πιστέψατε. Ήσασταν κάτω από το Υπουργείο. Περάσατε τη διάταξη, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Τα πούμε όλα τώρα. Που λέγατε κινητικότητα όλοι. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ήσασταν κάτω, 81. Ήσασταν κάτω από το Υπουργείο με νεκροφόρες, διαδηλώνοντας και λέγοντας σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς ότι θα απολυθείτε όλοι. Αυτή είναι η πρακτική. Το προσπερνώ όμως αυτό, γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη να υπάρχουν μερικές φορές κάποιες συνδικαλιστικές υπερβολές. Ερχόμαστε και ανοίγουμε 2.800 θέσεις περίπου για δημοτικούς αστυνομικούς. Από τους 3.000 οι οποίοι έχουν μπει στην κινητικότητα, όταν γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει ένας αριθμός που θα ξεπεράσει τους 100 πλαστών δικαιολογητικών, απορροφούμε δηλαδή στην ουσία, κύριε Χατζηνικολάου, πάνω από το 95%. Και πού τους πάμε? Πού τους πάμε? Γιατί πολλής λόγος έγινε για τη δημοτική αστυνομία. Γιατί έχει και μια αξία αυτό, να το δούμε λίγο. 1.600 θα πάνε στην αστυνομία, αλλά ναι, 750 θα πάνε στις φυλακές, για εξωτερική φύλακες, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε πτέρυγες φυλακών οι οποίες είναι κλειστές σήμερα, για να αποφύγουμε να κάνουμε καινούριες προσλήψεις. Βρήκαμε, και το ξέρετε πολύ καλά, έχει ενδιαφέρον αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, περί τα 400 πτυχία δεν είχαν δηλωθεί, διότι δεν ήταν προϋπόθεση το πτυχίο για να μπει κάποιος στη δημοτική αστυνομία. Θα πάνε άνθρωποι στο Υπουργείο Οικονομικών, βρήκαμε πτυχία οικονομικών. Προφανώς θα συμφωνήσετε και εσείς ότι είναι καλύτερο για έναν δημοτικό αστυνομικό, ο οποίος έχει ένα οικονομικό πτυχίο, να είναι στο Υπουργείο Οικονομικών από το να κόβει κλήσεις. Η δημοτική αστυνομία, κατά την εκτίμησή μας, ήταν ένας θεσμός ο οποίος είχε πολλά προβλήματα. Δεν μπόρεσε να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και κάνουμε μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως προς το ζήτημα. Καταπατώντας πάντως, κύριε Υπουργέ, την οχταετία για κάποιους. Γιατί για κάποιους άλλους, οι οποίοι είχαν πτυχία, τους αφήσατε να περιμένουν 8 χρόνια. Ενώ για κάποιους πολύ συγκεκριμένους, προφανώς με δική σας ερμηνεία στην τελευταία εγκύκλιο, ενώ το καλοκαίρι είχατε πει ότι η διάταξη του νόμου για την οκταετία είναι σεβαστή, για την τελευταία σειρά. Μα δεν θέλετε να αναγνωριστούν τα πτυχία. Σας λέω πολύ απλά. Εμείς θέλουμε ενιαίους κανόνες, κύριε Υπουργέ. Να όταν για κάποιους εργαζόμενους. Κοιτάξτε, υπάρχει μια το καλοκαίρι δεν βγάλατε εγκύκλιο, κύριε Υπουργέ, που είπατε ότι θα ισχύσει και πρέπει να. Υπάρχει μια διχογνωμία για τη σειρά του 10. Σας έδωσα την απάντησή μου όπως έλαβα την άποψη των νομικών μου συμβούλων στο Υπουργείο, ότι τι θεώρησα ότι είναι σωστό. Από τη στιγμή που έχω μία υπουργική απόφαση, η οποία μπορούμε να το συζητήσουμε αν είναι σωστό ή λάθος, αλλά η οποία μοριοδοτεί με διαφορετικό τρόπο τη διαδικασία του ΑΣΕΠ από τη διαδικασία αυτό το οποίο ονομάζουμε σκληρό ή λιγότερο σκληρό ή πιο μαλακό ΑΣΕΠ, όφυλα να σεβαστώ αυτή την υπουργική απόφαση. Το αν αυτή η υπουργική απόφαση θα σταθεί, τελικά το ξέρετε πολύ καλά, δεν θα το κρίνετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Το πιο πιθανό είναι να το κρίνουν τα ίδια τα δικαστήρια. Ευτυχώς έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ακριβώς έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θυμίζω όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και οι ειδικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Υπεκρατείας δεν έκανε δεκτή την αίτωση ακύρωσης και κράτησε την υπουργική απόφαση αυτή την οποία είχαμε βγάλει. Ευτυχώς. Και εμείς θα σεβαστούμε σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, τις αποφάσεις της δικαιοσύνης από τη στιγμή που εκεί θα καταλήξουν αυτές οι υποθέσεις. Αλλά για τους δημοτικούς αστυνομικούς να έχουμε μία αίσθηση συνολικά γιατί μιλάμε. Εσείς αμφισβητήσατε τις προθέσεις μας, εμείς ήμασταν συνεπείς σε αυτό το οποίο είπαμε, ότι θα απορροφηθεί η συντριπτική πλειοψηφία. Πιστεύω ότι οι πιο πολλοί τελικά θα είναι καλύτερα εκεί πέρα που θα πάνε από ότι σε μία δημοτική αστυνομία η οποία δεν μπορούσε να αποδώσει. Μιλάμε για το παραεμπόριο, κύριε Χατζηνικολάου. Μα έκανε ουσιαστική δουλειά η δημοτική αστυνομία, άοπλη
δημοτική αστυνομία στην καταπολέμηση του παραεμπορίου, το οποίο έχει πάρει διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος. Όταν δημιουργήθηκε η δημοτική αστυνομία, ναι, το παραεμπόριο ήταν μια ήπιας μορφής, ας το πούμε, παράνομης δραστηριότητας. Σήμερα μιλάμε για σκληρό οργανωμένο έγκλημα. Μπορούσατε πραγματικά να αντιμετωπίσετε το παρεμπόριο? Η εκτίμησή μας είναι πως όχι. Η εκτίμησή μας ότι είναι καλύτερα αυτή η αρμοδιότητα να περάσει στην ελληνική αστυνομία, πράγμα το οποίο κάνουμε. Η οποία, ναι, θα εξασκηθεί. Πάντως, για να τελειώσω, ναι, και να κλείσω. Εντοπιότητα δεν υπάρχει, θα απολυθεί και πολλοί κόσμος επειδή θα μετακινηθεί σε άλλες πόλεις και δεν μπορεί. Μία τελευταία καταγγελία για την ενδοδημοτική κινητικότητα την οποία βγάλετε, και εδώ είναι καταγγελία. Προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και για το ΙΤΑ. Το ΙΤΑ είναι νομικό πρόσωπο, είναι το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο και για τα άλλα πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου? Μήπως εκεί έχουν βρει καταφύγιο αδέρφια, ξαδέρφια, μάνες γνωστών σας? Γνωστών δικών μου σίγουρα όχι. Δεν ξέρω κανένα να εργάζεται εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πού αναφέρεται η καταγγελία σας, αλλά σίγουρα όχι σε μένα. Γεια σας. Πολυγονίδης Νίκος λέγομαι. Είμαι επιλαχώντας ο πυροσβέστης εποχικός και θέλω να σας βοηθήσω και λίγο στο έργο σας, γιατί είπατε ότι στοχεύετε ειδικά... Θα αναφερθώ στο θέμα των επίοργων. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα αναφερθώ στο θέμα των επίοργων. Είπατε ότι βρήκατε στην Δημοτική Αστυνομία 45 με πλαστά δικαιολογητικά. Θα σας βοηθήσω. Υπάρχουν στην πυροσβεστική με 180, το ξέρετε. Από την τελευταία προκήρυξη των πενταετούς υποχρεώσεις. Το έχετε υπόψη σας? Αυτό. Υπάρχει ήδη μια γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους εδώ και ένα χρόνο που λιμνάζει, που δείχνει στον κύριο Δένδια τι να κάνει. Ότι πρέπει να διωχθούν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί μέσα. Το έχετε και αυτό υπόψη σας? Βεβαίως το έχω υπόψη μου. Και θα κάνετε κάτι πάνω σε αυτό? Γιατί ο εισαγγελέας ήδη κινείται πάνω σε αυτό. Όχι μόνο εγώ, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο, κατεπηγόντως, ήδη κινείται να ελέγξει τα δικαιολογητικά, ειδικά για τις μετατροπές σχετικά με τη στρατιωτική θητεία. Γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, το έχουμε συζητήσει και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά. Και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι για τις περιπτώσεις εκείνες ανθρώπων οι οποίοι παράνομα μπήκαν στο δημόσιο, σε παράβαση της απόφασης στην οποία αναφερθήκατε, οι αποφάσεις της διοίκησης θα είναι ταχύτατες. Άρα, να μην έχετε καμία αμφιβολία, και χαίρομαι που το θίγετε το θέμα, είναι άλλη μια κατηγορία όπου έχουμε βάσιμες υποψίες ότι μπορούμε να βρούμε σημαντικό ανθρώπων οι οποίοι παράνομα μπήκανε στο δημόσιο. Βεβαίως και θα το ψάξουμε και πολύ σύντομα, όχι μόνο εμείς, μαζί με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ωραία. Ισχύει αυτό που είπατε ότι θα αντικατασταθεί ένας προς έναν? Δηλαδή οι επίορκοι που θα βρεθούν, εγώ σας είπα το μίνιμουμ του ποσοστού, έτσι. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό που υπάρχει μέσα, το ποσοστό των ανθρώπων. Υπάρχει, θα αντικατασταθούν ένας προς έναν αυτοί, αυτή είναι η επίορκη. Αυτή είναι η απόφαση την οποία πρέπει να πάρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και εφόσον την πάρει, εμείς δεν θα έχουμε καμία απόλυτη αντίρρηση. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εδώ και 2 χρόνια δεν παίρνει απόφαση. Ναι, εμείς πάντως ως προς το ζήτημα αυτό θα είμαστε επισπεύδοντες ως προς την ενέργεια των ελέγχων των πιστοποιητικών. Μάλιστα. Το γνωρίζει το θέμα του Υπουργείου και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ πέρα είμαστε, επειδή ό,τι λέμε, ξέρετε, είναι και δημόσιο, να μας ζητήσετε τα ρέσα σε 3 μήνες αν δεν έχει γίνει κάτι. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ για συντομία. Αγγελού Κωνσταντίνος λέγομαι, είμαι πρώην Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και θα ήθελα, δεν έχω προσωπικό θέμα, ωστόσο ήθελα να επισημάνω κάτι. Είσαστε πολύ λίγο διάστημα, πιο βέβαια, κοντά το μικρό. Είσαστε πολύ λίγο διάστημα βέβαια στο Υπουργείο, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι ούτε ένας οργανισμός δεν έχει εκδοθεί για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν, να προσδιορίσει την αποστολή του Υπουργείου, του κάθε Υπουργείου, έτσι, να προσδιορίσει τον αριθμό των οργανικών μονάδων και τον αριθμό του προσωπικού. Και προχωράτε ανάποδα στη διαθεσιμότητα, έστω με τα στοιχεία που λέτε για την αξιολόγηση των δομών κτλ. Στο Υπουργείο σας υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν, μονάδες οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί. Υπάρχουν μονάδες που έχουν ένα διευθυντή και ένα υπάλληλο. Υπάρχουν πολλές οργανικές μονάδες τέτοιες, έτσι, να μην τις ονομάσω. Έπρεπε να προχωρήσετε με τους οργανισμούς που μπορούσαν να συνταχθούν πολύ σύντομα, σε 6 μήνες. Σας είχα πει σε μια συνάντηση που είχαμε και για την σύνδεσμο τέως γενικών διευθυντών, που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για την επίσπευση του έργου σας, για τη σύνταξη των νέων οργανισμών, να γίνει η ανακατανομή του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες υποφέρουν. Απόδειξη ότι η ΕΑΣ έρχεται και λέει ότι έχω απώλειες από τον μη ύπαρξη ελέγχου στις αστικές συγκοινωνίες.
Το ΙΚΑ καθυστερεί και στις συντάξεις αλλά και στην καταμέτρηση των εισήμων και όλα αυτά δεν έχει γίνει καμία ανακατανομή. Λέτε για την αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με τις απολύσεις κτλ. Καταρχήν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ισοδύναμα που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε. Σας είχα πει σε μια συνάντηση που είχαμε, θα μπορούσατε με 2,5% μείωση επί 650.000 δημοσίους υπαλλήλους να σας δώσουν όσα κάνουν 15.000 απολύσεις. Δεν έχει γίνει αυτό. 2,5% μείωση. 2,5% μείωση στις αποδοχές. Όχι ότι είμαι υπέρ των μειώσεων, έτσι. Αλλά είναι, με 2,5% είναι 30-35 ευρώ κατά μέσο όρο. 35 ευρώ επί 650.000 μας κάνουν γύρω στα 20 εκατομμύρια το μήνα. 15.000 επί μέσο μισθό 1.500 ευρώ είναι το ίδιο. Και θα μπορούσε να μην απολυθεί κανένας. Πλην των επιόρκων και αυτών που είναι με πλαστάπια δικαιολογητικά, για τα οποία δεν θα σας κατηγορήσει κανένας. Έπρεπε όμως να προχωρήσετε πρώτα στη σύνταξη νέων οργανισμών. Είναι γεγονός ότι βρήκατε ένα χάος. Γιατί με τους νόμους, τους διάφορους νόμους, κύριε Χατζηγονάρου. Πρέπει να ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως. Με τους διάφορους νόμους έχει αυξηθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά 170.000. Αλλά με ένα πρόγραμμα που έχει γίνει, με 25.000 αποχωρήσεις το κάθε χρόνο συνταξιοδότησης, με 50.000 που φύγαν το 2010, με μείωση των εκτάκτων κατά 30% και με την πιστή εφαρμογή του 5:1, θα είχαμε το αποτέλεσμα της μείωσης των 170.000 που ζητάει η Τρόικα. Το αποτέλεσμα της μείωσης, καταρχάς θα είμαι σύντομος γιατί βλέπω πολλά χέρια. Και μία επιπλέον κουβέντα. Για την αναβάθμιση που λέτε. Μα πώς θα γίνει η αναβάθμιση, όταν έχετε σε εκκρεμότητα να διορίσετε διακριθέντες αθλητές. Έχετε συγγενείς θανόντων. Ξέρετε, που είναι έργα της υπηρεσίας κτλ. Έχετε να διορίσετε τους συγγενείς από τις πυρκαγιές, των θανόντων από τις πυρκαγιές του 2007. Τι αναβάθμιση. Αυτοί όλοι δεν έχουν υψημένα προσόντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Μη φωνάζετε, παρακαλώ. Πρόθεσή μας ακούστε την απάντηση. Πρόθεσή μας είναι να ολοκληρώσουμε τους οργανισμούς των Υπουργείων εντός των επόμενων 3 μηνών. Ήδη έχουμε γίνει αποδέκτες των προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και τα πιο πολλά Υπουργεία. Κάποια είναι σε καλύτερη κατάσταση από άλλα, γνωρίζετε καλά τη διαδικασία. Κάποια πρέπει να επιστραφούν στα Υπουργεία, διότι δεν σέβονται τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης. Πάντως, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι μέχρι τον Μάρτιο, το αργότερο το Απρίλιο, να έχουμε προεδρικά διατάγματα για όλους τους οργανισμούς των Υπουργείων, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε μετά στο επόμενο σημαντικό στάδιο, που είναι η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών, βάσει ενός καινούριου συστήματος αξιολόγησης, για το οποίο δεν έχω χρόνο τώρα να μιλήσω. Πάντως, δέχομαι ως απόλυτη ανάγκη προτεραιότητας και είναι μία από τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που κάνουμε η ολοκλήρωση των οργανισμών. Όχι, όχι, παρακαλώ, όχι, όχι. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, μιλήσατε επαρκέστατο χρόνο. Κοντέψατε να μιλήσετε όσο ο Μητρόπουλος. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Λέγομαι Χαρίτου Δημήτρης. Εκπροσωπώ το Πανελλήνιο Σύλλογο Αδιορίστων του ΑΣΕΠ. Είμαστε μια ιδιαίτερη περίπτωση εμείς, γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση ομοιρίας εδώ και 4 χρόνια. Γνωρίζετε το ζήτημά μας, γνωρίζετε ότι εδώ και 4 χρόνια. Αδιόριστοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ με εφέξ διορισμού του ΑΣΕΠ και παραμένουμε άνεργοι εδώ και 4 χρόνια. Μάλιστα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε δώσει το 100% του μισθού μας και παραμένουμε άνεργοι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε από την πλευρά σου ότι υπάρχει κάποια πολιτική βούληση να λυθεί το θέμα. Εμείς θα ζητήσουμε από εσάς αυτή την πολιτική βούληση που δείχνετε να έχετε, να την επισπεύσετε και να προχωρήσετε άμεσα στο διορισμό όλων όσων είμαστε στη φάση αυτή. Είμαστε αδιόριστοι και περιμένουμε. Και είμαστε άνθρωποι προσοντούχοι, άνθρωποι με ικανότητες και δεξιότητες που μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα στη λειτουργία του κράτους. Και παρόλα αυτά παραμένουμε 4 χρόνια. Σε αυτή τη φάση, χωρίς να μπορούμε να προχωρήσουμε τις ζωές μας, χωρίς να μπορούμε να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε στην ανάταξη του κράτους και της οικονομίας. Όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε επιτυχόντες του ΑΣΕΠ στους διορισμούς που θα κάνουμε, θα το κάνουμε να μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία, όπως παραδείγματος χάρη κάναμε τώρα, με 200 θέσεις γραμματέων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργέ μου, ο αριθμός είναι γύρω στις 4.000 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή περιμένουν. Ναι, μπορείτε μέσω της αναλογίας 1:5 ακριβώς, να μας καλύψετε όλους. Ακριβώς, για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι προδιαγραφές των θέσεων που ζητάμε καλύπτονται από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Όπου μπορούμε να είμαστε σίγουροι, κύριε Χατζηνικολάου, θα το κάνουμε. Να μην έχετε καμία αμφιβολία, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Μα, Υπουργέ μου, αυτές οι θέσεις όταν προκηρυχθήκαν εννοείται ότι καλύπταμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το θέμα είναι ότι. Δεν έχουν αλλάξει αυτές οι ανάγκες, κύριε. Αλλά απλά μπορεί οι δικές μας προτεραιότητες να μην είναι κατά ανάγκη στις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Αλλά μπορούμε να σας αξιοποιήσουμε αλλού. Τονίζω και είναι δέσμευση αυτό ότι απόλυτη πρώτη προτεραιότητα για οποιαδήποτε καινούργια πρόσληψη είναι να κοιτάμε πρώτα στους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Ευχαριστώ. Θα έρθω πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Παπαγεωργίου Λευτέρης και είμαι. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε πολύ.
Να ρωτήσω κάτι. Μιλάω εγώ, σας κλέβω χρόνο. Μιλάει κάποιος συμπολίτης σας. Γιατί το κάνετε αυτό? Ναι, τι θέλετε να κάνω? Πείτε μου. Θέλετε να αναλάβετε το συντονισμό εσείς? Ωραία. Σας παρακαλώ να περιμένετε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ονομάζομαι Παπαγεωργίου Λευτέρης, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και εδώ σήμερα παρακολουθούμε την απόφαση της κατεδάφισης του κτηρίου που λέγεται Ελλάδα και συζητάμε πού θα βάλουμε την υδρογλυκερίνη, πόσα κιλά θα βάλουμε σε αυτή την κολόνα, αν το βάλουμε στο ταβάνι κλπ. Κλπ. Έχω ακούσει και διάφορες λύσεις πολιτικής, αλλά πώς να εμπιστευτούμε τους, ας το πούμε, και να το δεχτούμε, πατριώτες πολιτικούς που μας εκπροσωπούν εδώ πέρα και γενικότερα στην Ελλάδα μας, όταν οι αποφάσεις τους καθόλου πατριωτικές είναι. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε, εμείς οι πολίτες, αισθανόμαστε την καταδίωξη του κράτους επάνω μας, το άδειασμα του κράτους μας. Έτσι. Και οι πολιτικοί αποφασίζουν και είναι στο απειρόβλητο. Χωρίς καμία συνέπεια, δεν διαισθάνονται εμάς τους πολίτες και μάλλον το σχέδιο είναι άλλο. Και εγώ έχω να κάνω το εξής ερώτημα. Η κρίση ήρθε χειροπιαστά στην αγορά το 2009 από το κόψιμο των χρημάτων, είτε είναι τα δώρα, είτε είναι επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Και η αγορά φτώχυνε. Ήρθαν μετακυφόροι. Τώρα φεύγουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί, και η αγορά θα ξαναστεγνώσει από χρήμα. Ποιος ωφελείται από αυτή την κατάσταση? Ωφελούμαστε εμείς μέσα στο κράτος μας? Βάζουμε μια τάξη, υπάρχει μια βελτίωση? Εγώ θέλω να βελτιωθούμε. Έτσι. Αλλά για να γίνει αυτή η βελτίωση, πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια. Εμείς περιμένουμε από εσάς να δώσετε λύσεις και μας βλέπετε όλους ότι αντιδρούμε. Και σαν κοινωνία αντιδρούμε. Δεν μπορεί αυτός που είναι πνιγμένος να αντιδρά απέναντι στο σωτήρα του. Και εν πάση περιπτώσει, τελειώνω με αυτό, γιατί θέλω να το θίξω στα δύο λεφτά που μου δίνεται αυτή η δημοσιότητα εδώ πέρα, ότι φταίμε κι εμείς σαν πολίτες, δυστυχώς. Γιατί διαφθαρήκαμε ή μας διαφθήρανε. Δεχθήκαμε να διαφθαρούμε, έτσι. Είμαστε εχμάλωτοι πια της ζωής που κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και είμαστε φοβισμένοι. Είμαστε ένα πλήθος που περιμένουμε καθημερινά τη θανατική μας εκτέλεση ή τον απομηχανίστε ως σωτήρα έξωθεν όμως από εμάς. Όσο είμαστε μπόσικοι, αγαπητοί συμπολίτες, οι πολιτικοί μας, που εγώ δέχομαι ότι είναι και πατριώτες, έτσι, αλλά δεν συμπίπτει αυτό με τις πράξεις τους, θα ζούμε αυτά που θα ζούμε. Και τέλος δεν θα υπάρχει σε αυτό τον πάτο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, οι πολιτικές που κάνετε, αν έχουν όφελος για μας εδώ μέσα στην πατρίδα. Και τα λεφτά αυτά που θα χαθούν από τους μισθούς, γιατί αυτά τα λεφτά γυρνάγανε μέσα στην αγορά μας, δεν ήταν σπατάλες και εργολάβοι που καρπώνονταν μεγάλα έργα, για να μην αναφερθώ τώρα σε ονόματα, δεν το θέλω αυτό. Έτσι. Οι μισθοί αυτοί εδώ μέναν στην Ελλάδα. Και το κράτος δεν έπεσε έξω από τους δημόσιους υπαλλήλους, έπεσε έξω από τις μεγαλοεργολαβίες. Το ερώτημα ποιο είναι? Το ερώτημα είναι, ποιος ωφελείται από όλα αυτά? Πού είναι ο πάτος? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, επειδή θίξατε ένα ζήτημα πολιτικής και αξιοπιστίας, εγώ είμαι σε αυτή την καρέκλα επειδή το κόμμα μου κέρδισε εκλογές και κάνει μια κυβέρνηση. Δεν προκύψαμε από παρθενογένεση. Ψηφιστήκατε από φοβισμένους ανθρώπους. Ψηφιστήκαμε από μιλάτε πολίτες. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Ψηφιστήκαμε από πολίτες, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να μας στείλουν σπίτι μας και την κυβέρνηση, αλλά και όλους μας προσωπικά, διότι θα σας θυμίζω ότι και εμείς εκλεγόμαστε με σταυρό. Και εγώ εκλέγομαι στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, πρώτος σε σταυρούς, διότι κάποιοι με επέλεξαν να με στείλουν στη Βουλή. Αν αύριο δεν θέλουν να με επιλέξουν, θα με στείλουν σπίτι μου και θα βρω κι εγώ μια άλλη δουλειά εκτός πολιτικής. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της νομιμοποίησης. Έτσι δουλεύει η δημοκρατία. Και αν έχετε κάποια... έχουμε... Θα σας πω κάτι πολύ ευγενικά. Εσείς κατάγεστε από μια οικογένεια με περγαμηνές στην πολιτική. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Όμως, όταν έρχεται η ώρα να δώσουμε εμείς την ψήφο μας, αρχίζετε και κάνετε, όχι εσείς, κάνετε διάφορα παιχνίδια, γιατί έχετε σπουδάσει τη χειραγώγηση του πλήθους και των μαζών, φοβίζοντάς μας, θα φύγουμε από το ευρώ, θα πεινάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και πάει ο κόσμος ο φοβισμένος και σας ξαναβγάζει κυβέρνηση. Όχι εσάς, γενικώς την πολιτική σας. Και αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Δεν βγαίνει πουθενά. Λύσεις υπάρχουν. Έχω να σας δώσω εγώ χίλιες λύσεις. Δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, γιατί είναι άλλο το σχέδιο. Το δίλημα το οποίο θέτεται,
το αν ήταν ψεύτικο ή όχι το δίλημα να βγούμε από το ευρώ, μάλλον δεν θα προφτάσουμε να το απαντήσουμε σήμερα. Όχι. Με μία φράση, κύριε Χατζηνικολάου. Το θέμα δεν είναι κανένα. Το θέμα είναι να απαντήσει για να ρωτήσει εγώ κρατώ ο επόμενος. Με μία... Παρακαλώ. Ελάτε, κρατώ, κύριε Μητσοτάκη. Κρατώ με μία φράση αυτό το οποίο είπατε. Οι πολίτες σε μία δημοκρατία έχουν τη δύναμη της ψήφου τους. Και για τα κόμματα και για τους υποψηφίους. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα επειδή κανείς μας επέδειξε. Είμαστε εδώ πέρα γιατί κερδίσαμε εθνικές εκλογές. Και βάσει του συντάγματος έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε καλύτερο για τη χώρα. Στο τέλος θα κριθούμε. Προφανώς και θέλουμε, όχι για να επανεκλεγούμε, για να κάνουμε καλό στη χώρα μας, να πετύχουμε στις πολιτικές μας. Αλλά η τελική κρίση είναι σε εσάς. Αν είστε ή όχι φοβισμένοι, αυτό είναι θέμα δικό σας. Εγώ δεν σας βλέπω φοβισμένους εδώ πέρα καθόλου, πρέπει να σας πω. Μάλλον σας βλέπω πολύ ευαισθητοποιημένους. Το όνομά σας με άποψη σας. Και θα την εκφράσετε ο καθένας με τον τρόπο του. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χρήστος Ευθυμίου λέγουμε. Είμαι πρώην δημοτικός αστυνομικός. Από όσο σας άκουσα με προσοχή, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να συμπληρώσω όμως, γιατί μας έχετε πει τα μισά. Θέλω, αν με αφήσετε, να πω τα άλλα μισά. Λέγε, Χρήστο. Λοιπόν, καταρχήν, η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα απορροφηθεί. Και δεν θα απορροφηθεί, θα σας πω εγώ γιατί. Διότι όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος να φύγει από την Αθήνα, έχει οικογένεια να μεταναστεύσει, δεν θα πάει. Γιατί να φύγει, Χρήστο. Διότι. Πολύ απλά. Αττική. 1.600 άτομα, έχουν προκυρθεί 1.200 θέσεις. Θα φύγουν 400 ό,τι και να γίνει. Θεσσαλονίκη, 75 λιγότερες. Θα φύγει. Η δουλειά ή φεύγει. Αν έχει να συντηρήσει ήδη ένα σπίτι εδώ, δεν θα μπορεί να το κάνει και για δεύτερο. Οπότε αναγκαστικά πάει στην απόλυση. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, μας είπατε πριν ότι θα πάμε σαν κλάδος στις φυλακές, σαν εξωτερικοί φύλακες. Ψέματα. 400 με 450 θα είναι σοφρονιστικοί, θα είναι μέσα. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Σοφρονιστική, εσωτερική φύλαξη. Δεν είναι ακριβές αυτό. Δεν είναι ακριβές. Έχει βγει είναι εξωτερική εγκύκλειος. Φύλαξη. Δηλώσαμε θέσεις προχθές. Κάναμε δήλωση προχθές. Δεν είναι εξωτερική φύλαξη. Έχουν δηλωθεί θέσεις. Είναι άλλο εξωτερικές θέσεις, είναι άλλο εσωτερικές. Και οι περισσότερες είναι μέσα, είναι σοφρονιστικοί. Έχουμε μιλήσει με σοφρονιστικούς και μας περιμένουν. Άρα είναι 300-350 έξω και οι υπόλοιποι είναι μέσα. Και κάτι ακόμα. Για τη μοριοδότηση. Πώς είναι δυνατόν. Ό,τι και αν σας είπα, νομικοί σας σύμβουλοι, μοριοδοτείτε διαφορετικά άτομα τα οποία ασκούσαν τις ίδιες αρμοδιότητες, διορίστηκαν με τον ίδιο αξιοκρατικό τρόπο, κάναν ακριβώς τα ίδια πράγματα, είχαν τα ίδια προσόντα και μοριοδοτούνται διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό το έχω απαντήσει εξαντλητικά. Δεν μας έχετε πει όμως. Δεν έχω απαντήσει όμως για το ζήτημα της εντοπιότητας. Μου επιτρέπετε να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Επ' αυτού. Πράγματι θα υπάρχουν ενδεχομένως και μετακινήσεις. Και πράγματι, σκεφτήκαμε πολύ αν πρέπει να δώσουμε ή να μην δώσουμε μοριοδότηση για την εντοπιότητα. Και καταλήξαμε ότι στα πλαίσια μιας κινητικότητας. Για να δώσουμε όμως, ξέρετε, υπάρχει και μια άλλη όψη σε αυτό το οποίο λέτε. Ξέρετε ότι υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι από την Αθήνα, οι οποίοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να φύγουν και 400. να πάνε. Μπορεί είναι να πάρα πολύ. Μπορεί να εκπλαγείτε. Εγώ έχω γίνει δέκτης πολλών ετοιμάτων και μάλιστα πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έβαλα απέναντί μου πολλούς συναδέλφους της επαρχίας. Οι οποίοι μου λέγανε γιατί δίνεις δικαίωμα. Αυτούς που έχουν οικογένεια είναι πολύ δύσκολο. Γιατί δίνεις δικαίωμα. Αν κάποιος είναι μόνος του, είναι πιο εύκολο. Κύριε Χατζηνικολάου, το θέλει αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα το κόστος ζωής στην Αθήνα είναι δυσβάσταχτο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι. Και το γνωρίζετε καλά ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν είχαν δυνατότητα μετακίνησης. Και μπορεί για κάποιους να δώσουμε μια δυνατότητα η οποία να είναι χρήσιμη. Όταν κάνουμε μια είχαν μετακίνηση. Συμπληρώνω την πενταετία. Να σας πω κάτι. Όταν κάνουμε μια μετακίνηση 3.000 ανθρώπων, 2.800, δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να ξεκινήσουμε με αυτή την παραδοχή. Δεν θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά για το ζήτημα της εντοπιότητας, το σκεφτήκαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει πρόσθετη μοριοδότηση, ακριβώς για να μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε κάποιον ο οποίος να θέλει από την, να φύγει από την Αθήνα και να ανταγωνιστεί με ίσες ώρες αυτόν ο οποίος μπορεί να είναι σε για κάποιο. Για την μοριοδότηση κάποιο... των σειρών όμως, έχουμε μάθει ότι υπάρχει άτομο στη τελευταία σειρά απεσπασμένο στο πολιτικό σας γραφείο. Ισχύει. Δεν είναι ακριβές αυτό. Δεν είναι αυτό έχουμε μάθει και η άρνησή σας να αλλάξετε κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι ακριβές αυτό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα με αδικούσατε πάρα πολύ. Άμα πιστεύατε. Μας αδικείτε ήδη εσείς πάντως. Όχι, άμα πιστεύατε. Σας απάντησα για αυτό το θέμα. Σας απάντησα πάρα πολύ συγκεκριμένα και μπορεί να υπάρχουν στην ομίγυρη. Ελάτε. Μπορεί να υπάρχουν. Είπα ρωτήστε, αυτά που ήθελα να πω. Ευχαριστώ κύριε πολύ. Για ρωτήστε, μπορεί να υπάρχει κάποιος από τη σειρά του 10 να σας πει την άλλη άποψη. Διότι εδώ πέρα κάποιον θα έπρεπε να δικήσουμε. Μικρή σας είπα την άποψη την οποία πήραμε. Μικρή διακοπή, έρχομαι από εκεί για 4-5 ερωτήματα.
με πρώτο τον Γκρινιάρη εκεί το φίλο μου επάνω. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. Ο ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ote.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Μα είσαι καλά. Χρειάζεσαι check-up. Και λοιπόν, η Εθνική με κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για όλη την οικογένεια. Τριγλυκερίδια, χοληστερίνες, τρανσαμινάσες, όλα τέλεια. Τώρα από 99 ευρώ το εξάμηνο στον ασφαλιστή σου στο εθνικήprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Ο καλύτερος καφές στα Everest είναι 2. Μαζί με τον αγαπημένο 100% Superior Arabica θα βρείτε το νέο Fine Brazilian Blend. Ελάτε στα Everest και απολαύστε καπουτσίνο μόνο με 1 ευρώ. Καλύτερα ever. Νιτσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Σελβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Την Κυριακή με τη Real News. Λουτσιάνο Παβαρότη. Για πρώτη φορά όλες οι μεγάλες ερμηνείες του διάσημου τενόρου σε δύο συλλεκτικά CD. Μαζί Harper's Bazaar με τα καλύτερα ρούχα και δώρα για τις γιορτές. Ακόμη, όλα είναι χορός. Fred Astaire και Ginger Rogers στην κλασική ταινία που προτάθηκε για 4 Oscar. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Σελβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Επόμενη στάση, σπίτι σου. Next station, σπίτι σου. ΟΤΕ επεκτείνει το δίκτυο VDSL
και φέρνει ασύλληπτες ταχύτητες έως 50 Mbps σε περισσότερα από 1.000.000 νοικοκυριά. Μπες στο ot.gr και μάθε αν έφτασε και στο δικό σου σπίτι. Γιατί το πάθος σου για γρήγορο σερφάρισμα είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα.